καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που έρχομαι πίνω καψούριδες. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, κάμε το δόθε. Oh, what a Παρασκευή in the atmosphere. Ελάτε, Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Ελάτε, βέβαια πιο πολύ δουλεύουν τους από τον Κυριακό, αλλά λέμε ρε παιδί μου, υπάρχει, έχει μείνει αυτό, το υπάρχει μια Παρασκευήλα. Αν και είναι λίγο αδικημένη η κατηγορία των λέξεων που είναι η κατάληξή τους σε ύλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι περισσότερο αρνητικά πηγαίνει το μυαλό τα σε ύλα λίγοντα και μάλιστα με μυρωδιές. Έτσι, εκτός από τη Μανίλα που είναι στις Φιλιππίνες. Η Μανίλα στις Φιλιππίνες δεν είναι φίλε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έλειπα βέβαια, έπαιζε μπάλα εκείνη την ημέρα. Αλλά νομίζω παίζαμε μαζί με το Σωτήρι. Ο στίχος του Πανούση, φίλε. Δεν μπορώ τώρα. Πάλι βγαίνω χωματόδρομο. Πριν κάμπω στους χορηγούς. Αλλά όλο εμένα ναι σηκώνει. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναλύσει. Δηλαδή, μου αρέσει τόσο πολύ ο στίχος. Όλο εμένα ναι, καταρχήν το εμένα ναι, δείχνει ένα λαϊκό παιδί. Δεν είναι γόνος κάποιας πλούσιας οικογένειας. Μιλά απλά, λαϊκά. Τη γλώσσα του πεζοδρομίου το παιδί. Ο μπαμπάς είναι ένας μεροκαματιάρης. Ο μπαμπάς είναι ένας άνθρωπος του μόχθου. Όλο εμένα ναι. Δείχνει επίσης την στοχοποίηση, την συχνότητα, την ατέρμονη στοχοποίηση, το bullying που του κάνει η δασκάλα. Όλο και όχι συνεχώς ή διαρκώς, όλο εμένανε. Δηλαδή σε δύο λέξεις έχουμε κάνει ένα μίνι ψυχογράφημα του μαθητού, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο. Άλλους τους βγάζει λάδι, δεν θέλει να τους εκθέσει. Και πρόσεξε, δεν του λέει πες το μάθημα από το κάθισμα που είσαι. Μπροστά, στιχλεύει. Δεμένο στον πίνακα να το χτυπούν τα κύματα σαν τον Οδυσσέα με τις σιρήνες, το κατάρτι δεμένο. Όλο εμένα ναι σηκώνει να πω μάθημα. Δεν είναι το σηκώνει να πει μια ιστορία. Όχι, του λέει πες μας. Ξεκίνα και πες μας για τη συνθήκη. Τι έκανε ο Μέτερνιχ τότε με τον Γκάνινγκ. Πες μας για τη συνθήκη των Σεβρών. Όλο εμένα ναι σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα και εκεί έρχεται το θολωμένο μυαλό. Το στιγερό έγκλημα. Θα τη φάξω σαν κουνέλα. Όχι, δεν χρησιμοποιεί όπλα. Δεν χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία. Όχι. Είναι ένα παιδί όπως έχουμε πει που το Πάσχα έχει δει πως φάζουν το αρνί. Το κουνέλι για να γίνει στη φάδο. Όλο εμένα είναι σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη φάξω σαν κουνέλα. Σαν κουνέλα. Πρόσεξε. Πάλι το λαϊκό. Και όχι σαν κουνέλι. Σαν κουνέλα και μετά. Μετά το μαύρο πέπλο δεν έγινε και τίποτα. Η αγάπη στον αθλητισμό. Αθλητισμός για τα νιάτα. Τώρα μπορείς και εσύ να αθληθείς. Όλο εμένα είναι σηκώνει να πω μάθημα δασκάλα. Θα τη φάξω σαν κουνέλα και θα βγω να παίξω μπάλα. Και βγαίνει να παίξει μπάλα. Εδώ στο τέλος δεν μπορεί να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο παπ για τον αθλητισμό για τα νιάτα. Λέω, αν ήταν ο παπ. Όχι, Τίγρη, όχι, δεν θέλουμε. Δεν, όχι. Από πού ξεκίνησα. Από τη Μανίλα, φίλε, δεν θα το χάσω. Έλεγα λοιπόν πιο μπροστά ότι τα σε ύλα λίγοντα φέρνουν. Για να μας πω, πείτε μου γρήγορα δύο λέξεις που τελειώνουν σε ύλα. Ξέρω θα μου πείτε δύο συγκεκριμένες. Ύλα και... Α, και σκα... Ναι, βεβαίως, όλα αυτά κοντά είναι, φίλε. Δύο δάχτυλα διαφορά δεν έχει, δηλαδή... You are in the area. Στην αρέα, είσαι αρέα! Δίπλα εκεί ρε παιδί μου, τώρα δύο πάνω, δύο κάτω, λίγο μπρος, λίγο πίσω, εκεί κοντά είσαι. Γιατί όμως να υπάρχει αυτός ο αρνητισμός? Επίσης, μπορούμε να κατέβουμε και πιο κάτω, φίλε. Υποδαρύλα! Έτσι, άλλη μια μυρωδιά, πολύ δυσάρεστη, με σταράκια, τέλος πάντων με διάφορα πάνινα, καλοκαίρι, χωρίς κάλτσα! Χωρίς, Ναι ρε παιδί μου, ήταν Stan Smith, δεν στοχοποιούμε τώρα, δεν είναι, απλά λέω. Παπούτσι κλειστό, αθλητικό, πάνινο ή δερμάτινο, καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς κάλτσα και μετά το βγάζεις και είσαι σε κλειστό χώρο και είναι και κλειστά και δεν έχει κλιματισμό και βλέπεις ξαφνικά μαραίνονται τα λουλούδια στις γλάστρες, λιποθυμάνε η μύγα όπως η μύγα λιποθυμάνε τα σκυλιά έξω. Οι γάτες. Αυτά. Τι γίνεται ρε παιδιά. Υποδαρύλα επίσης. Πολύ άσχημη φίλε. Έτσι. Κατουρίλα. Δηλαδή γιατί αυτή η λέξη. Γιατί αυτή τη λέξη. Εμείς λοιπόν σαν εκπομπή. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Σκοπεύουμε
να περάσουμε από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ τη συγκεκριμένη έκφραση, να την εξιδανικεύσουμε, να την καθαρίσουμε από τις διάφορες δυσοσμίες. Γι' αυτό η Παρασκευήλα είναι ένα πρώτο βήμα. Και βλέπεις ότι υπάρχει σχεδόν μόνο σε αρνητικά. Γιατί δεν λέμε, ας πούμε, α, πω, τι λουλουδίλα, φίλε, τι ωραία που μυρίζει. Όχι. Ή τι γυρίλα, ούτε. Λέω μια άλλη ωραία μυρωδιά, ας πούμε. Μόνο στα αρνητικά. Μόνο στα αρνητικά. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται τον συνάνθρωπό τους. Όπως η σύζυγος του Ρουί Πατρίσιο, του Πορτογάλου, διεθνούς της Εθνικής Πορτογαλίας, που έκανε μία έκκληση ανθρώπινη, ένα ξέσπασμα ψυχής προς τον Φερνάντο Σάντος, το καφέ Δερμάτινο, το γνωστό καφέ Δερμάτινο. The Black Leather Suite. Suite είναι η Coat. Τι είναι, πώς είναι το μπουφάν? Ε? Jacket. Jacket. Θα διαλέξω το jacket. Γιατί όχι. Θα πάρω το jacket, παιδιά. Θέλετε μου στη βοήθεια από το κοινό? Όχι, 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 όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Μεγάλο Ζουγανέλη τότε θα μα πει το τέρα, λέει τι είναι. Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια, λέει, η γάτα, ο σκύλο ή το καλαμάρι. Που πήρε το 50-50. Και τελικά είπε στο τέλο το καλαμάρι. Όχι, ρε, δεν το ήξερα. Μόλι βγήκε το τέρα και είπε ότι τελικά ήταν η γάτα. Μεγάλε στιγμές. Και έβγαλε μια κακάσχημη να κάνει το τέρα. Λέει λοιπόν, ξαναγυρίζω γιατί έχω λασπώσει πλιστάκι σήμερα από το ξεκίνημα τα λάστιχά μου σε ένα χωματόδρομο έξω από το Ακαπούλκο. Η σύζυγος του Ρουί Πατρίσιο σε ένα ξέσπασμα, σε μια φωνή απελπισίας, κραυγής. Λέει λοιπόν στον Φερνάντο Σάντος, άσε τους παίχτες μας να αυνανίζονται. Έχουν άγχος. Ξαναλέω, η κυρία είναι η Βέρα Ριμπέιρο. Εξηγεί πώς οι Πορτογάλοι θα παίξουν καλά. Ο Ρουί Πατρίσιο είναι τερματοφύλακας Εθνικής Πορτογαλίας, έτσι. Είναι ο τερματοφύλακας. Η σύζυγός του είναι θεραπεύτρια του σεξ. Μάλιστα. Η Βέρα Ριμπέιρο. Βέρα, φίλα, σε ένα παντρευτής γυναίκα που τη λένε Βέρα. Κι άμα τη δώσει κανένα σούτι, ξέρεις τι λένε. Βέρα στο δεξί. Λέω λοιπόν, κυκλοφόρησε το βιβλίο, εξηγεί τι θα συμβούλευε τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Άσε τους διεθνείς, λέει, να αυνανίζονται. Επειδή αυτό τους βοηθάει να αποβάλουν το άγχος τους. Πώς ήταν η προετοιμασία για το Μουντιάλ? Άσε, φίλε, πολύ μαλάκα. Ε, τι, ή ο προπονητής έχει αφήσει εν λευκό τους παίκτες. Κανονικά. Τι κάνεις, τι σύστημα παίζετε, παίζουμε το πουλί μας. Απλά. Ξεκάθαρα, πιστεύω. Τι κάνετε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τάκα, τάκα, τι παίζετε, λέει, τσίκι, τσίκι. Όχι, λέει, δεν παίζουμε τσίκι, τσίκι μπολ. Παίζουμε το σύστημα τάκα, τάκα. Το πολύ το τάκα, τάκα κάνει το παιδί. Έναν έμπειρο διεθνή Πορτογάλο, λέω εγώ. Βέβαια, κανένας δεν εξήγησε στην κυρία την Βέρα Ριμπέιρο ότι δεν χρειάζεται να τους δώσει άδεια ο προπονητής. Δηλαδή, τι θα μπει να του πει, φίλε, σε παρακαλώ λίγο, μην είναι τη χείρα και τα πέντε ορφανά. Δεν χρειάζεται να σούμε να αυτομπουλκουμιάζεσαι. Δηλαδή, τι θα βοηθήσουμε, κύριε, κύριε, κύριε. Λέγε, παιδί μου, θα πει ο Σάντος, μιλάω. Ουμπριγκάδο, κουρουσάου. Κυριάου Φερναντάου, πουλάω μαλακιάου, λιγουλάκι ουάου. Του πει αγόρι μου, κοίταξε. Και μετά μπαίνει ο άλλος, μπορεί να έχει τραβήξει ένα σερί, ας πούμε. Να έχει κάνει έναν μαραθώνιο τη νύχτα. Έτσι και την άλλη μέρα πάει στο γήπεδο και δεν μπορεί, όχι να, μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, βγαίνει αράχνη στα σκέλια. Μέχρι να φτάσει και το άλλο το πόδι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί. Και μετά του λέει κάνε τα 100 μέτρα και ξεκινάει και κάνει και διανυκτέρευση στο λεβέντι για σουβλάκια. Δεν γίνεται. Με αυτά τα άκρως αθλητικά θέματα μπήκαμε σήμερα, Παρασκευήλα. Έχουμε ποταπά ετοιμάσει. Θα κυλιστούμε στη λάσπη για μία ακόμα φορά μετά από τόσους μήνες. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης που ναι, μεν το είχε κιόλας, αλλά θα μου επιτρέψει να πω ότι ήρθα κι εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτόν τον υποχθόνιο μουσικό χαρακτήρα. Έρχεται και ενώνει το πράγμα και μπορούμε να παρουσιάσουμε στο κοινό αυτές τις μουσικάρες, ρε παιδί μου! Τις μουσικάρες! Είπα ότι χορηγός είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, τηλεοράση Sony, να σας βγαίνουν τα ματάκια από το πόσο ζωντανό είναι το πλάνο. Όχι να σας βγαίνουν τα ματάκια, το αντίθετο. Να θαμπώνονται τα ματάκια σας. Δεν υπάρχουν καλύτερες τηλεοράσεις, το ξέρετε, η Sony είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Ολοζώντανες εικόνες, τρομερές τιμές στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, 51 χρόνια εμπειρίας. Βέβαια δεν ξεχνάτε ότι για τον κορυφαίο, για τον νοστιμότερο γύρο, το γυράδικό μας
όλα στα όρθια. Και μπορείτε να κάνετε και διάφορες όμορφες σκέψεις. Όλα στα όρθια. Στη Λεωφόρο Στρατού 18 εκεί, 837-166 και γύρω Κοτόπουλο και γύρω Χοιρινό και υπέροχες σκεπαστές με τυριά, με Φιλαδέλφειες και άλλες περιοχές της Αθήνας, αυτά τσουξουμούξου, υπέροχα πράγματα. Και βέβαια, γυαλάρες στο Μανολόπουλο. Σήμερα είναι ένα εκ των δώρων μας, ένα υπέροχο γυαλί λίγο από τα οπτικά Μανολόπουλος, που τον χοντρό τον κάνει αδύνατο. Που τον αδύνατο τον κάνει χοντρό. Αν είναι ξερακιανός και του λέει βάλε κανένα κιλό ρε φίλε, θα δεις ξέρας βαρδάρης και θα σε πάρει. Με αυτό το γυαλί αποκτάς αυτοπεποίθηση. Έχεις το ύφος, βαραίνει η φωνή σου αν είσαι τσιριδάκιας. Σου δίνει ρε παιδί μου μια άλλη εσάνς, έναν άλλον αέρα. Και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής και τρεις γενιές. Optic Stores Μανολόπουλος, Παναγής Αδάρη 22, ο Αγιώργης, μόνιμος χορηγός εκπομπής, δίπλα σε όλους τους χορηγούς μας. Όταν έχετε για να κλείσει ο χορηγός, λέω φίλε, Αγιώργη, έχεις δίπλα, έχω. Έγινε. Κλείσαμε. Διότι ως γνωστόν υπάρχει η Λαδόκολα που είναι επίσης δίπλα σε Αγιώργη. Νομίζω και κάποιον άλλον είχαμε δίπλα σε Αγιώργη, αλλά μπορώ να θυμηθώ τώρα. Νομίζω οι κρεοπόλες μας οι δύο όλοι και κανένας Αγιώργης ήταν δίπλα. Έτσι. Βασικά πιστεύω ότι σίγουρα και σύντομα θα έχουμε πάλι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γυαλί ηλίου από το Optic Stores Μανολόπουλος δίνουμε σήμερα. Τραπεζάρα στη Λαδόκολα να πάρετε την παρέα, να πάτε. Ντερλικουά. Ντερλικουά είναι Γαλλός. Ή Ντερλίκοε που είναι τέτοιο. Ο Ντερλίκο είναι Νιγηριανός. Άμα έτσι Ντερλίκοε. Εντάξει, Ντερλικουά είναι Γάλλος λογικά, δεν είναι. Μέσα από τη Μασσαλία. Φρανσουά Ντερλικουά. Κανονικά φίλε, κανονικά. Και εδώ στο Γαλλικό ποταμό, επίτιμος. Γαλλικά κλειδιά και τέτοια. Εμείς έχουμε ανοίξει και το μπλεμπλίκι μας, να ξέρετε. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Σήμερα θα περάσω και να τακτοποιήσω στην Αγγελική το θέμα με τις φανέλες, γιατί δεν βρίσκουμε χρόνο, δεν μπορούμε να βρούμε χρόνο. Θα περάσω την Αγγελική να φροντίσουμε για τις φανέλες από τη Λάρνακα. Έχω πάρει τα νούμερά σας και από το Ανόβερο. Όμορφα και ωραία, δεν ξεχνάμε. Δεν χρωστάμε τίποτα, χρωστάμε δώρο. Δεν χρωστάμε τίποτα. Ό,τι έχουμε πει τα δίνουμε. Αν δεν έχετε πάρει το δώρο σας. Αν δεν έχετε παραλάβει, να μου πείτε ότι ξέρετε κάτι, το και το. Δεν πήγα τότε, δεν έκατσε τότε κτλ. Να δούμε τι και πώς. Τι και πώς. Εδώ είμαστε, Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 8 Ιουνίου. Και έτσι για πλάκα, φεύγει το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε. Τι νομίζω, πάει και ο Ιούνιος. Μάνι, φτάσαμε 15 Αύγουστο, μπήκαμε στο χειμώνα. Ρε μπίπι την ψυχολογία σας μέσα. Ρε καριωτάκηδες του καιρού. Ρε άνθιπο απεσιόδοξα απλάσματα. Που μόλις βλέπετε βροχή σας σηκώνεται η ψυχολογία. Α, τέλεια λέει. Βροχές μέσα στο καλοκαίρι. Λίγο να δροσίσει. Τι να δροσίσει ρε μπίπι. Ιούνιο μήνα στον παράδεισο που ζούμε να δροσείς. Να μην δροσείς ποτέ ρε. Άμα δεν πήγε να μείνει στην Ισλανδία. Φέρε το Πούκι από τη Φιλανδία. Φαντάζεσαι τώρα τι έχει να πάθει και ο Πούκι και ο Βέρμπλουμ. Ο Μεν Πούκι έπαιζε στη Δανία. 412 μέρες το χρόνο βροχή. Και μουντός ο ουρανός όταν εκεί είναι γαλανός. Είναι αφίσα διαφημιστική. Δεν υπάρχει. Έχω πάει και στη Δανία, έζησα και 10 χρόνια στη Γερμανία. Ξέρω την. Ακόμα και όταν είναι καλοκαίρι έχει ένα γκρίζο. Μια μουντάδα, μια απελπισία. Μια απεσιοδοξία έχει ο ουρανός του. Γι' αυτό είναι όλοι έτσι, μουντρούχοι. Αν ο άλλος ο δύστυχος που 7 η ώρα βγαίνανε λύκοι και η γνωστή Βερμπλούμενα που αποτελεί πλέον ένθετο στην εκπομπή μας του λέγε βρε αγόρι μου, δες λίγο έξω. Βγήκε ο Μιχαήλ Στρογκόφ του Χαραλάμπους. Πού θα ζήσουν εδώ τα παιδιά μας, μεγαλοδέστα χωρίς χαμόγελο είναι. Τελευταία φορά που είδαν ήλιος ήταν τότε που φέραμε κάτι ήλιος μακαρόνια, να πούμε, από την Ελλάδα. Τελευταία φορά που είδαν ήλιο ήταν ο ήλιος του Πασόκ και ήταν πράσινος. Τι είπε ο Μαρινάκης, σε λίγους μήνες πέφτει η Χούντα. Αν νομίζει ότι έτσι βοηθάς τον Κούλι για να βγει, θέλω να σου πω ότι μάλλον λάθος κάνεις. Κάπως τα έχει δει. Δεν ξέρω, άστα τα πολιτικά τώρα γιατί να μου γυρίσουν τα μάτια. Δεν μπορώ! Πού πάμε ξανά, έλεγα για την Βερμπλούμενα. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί τι παθαίνουν όταν έρχονται εδώ. Που 9 μήνες το χρόνο είναι παράδεισος. Μη σου πω 10. Που το καλοκαίρι ξεκινάει
τέλη Απριλίου και τελειώνει εκεί γύρω στον Οκτώβριο. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο κάνουμε μπάνια κανονικά. Που προσέξτε, εδώ ας πούμε οι 22 βαθμοί που θα είναι το Σεπτέμβριο, οι 27 βαθμοί, τσιτσιδώνονται αυτοί και ξαπλώνουν στα γκαζόν, έτσι, στην παραλία. Θα τους βλέπετε μαζί με τους σκύλους τους. Όταν έχει έρθει ο άλλος από τους μείον 7 που για να βρει το πουλί του βγάζει GPS, βγαίνει στην Νικολούλη, ναι, έχουμε μια πληροφορία ότι πολύ πολύ κοντά είμαστε. Το είδαμε το πουλί, ήταν εκεί κοντά στην περιοχή της Μόσχας. Άσχετο, ένας που έρχεται από τη Μόσχα και σου κάνει χάρη, λέγεται Μοσχάρη, δεν νομίζω. Το λέω για τους μανατζαρέους που εμπλέκονται, γενικότερα. Δεν θέλω να πω και πάλι την παροιμία «καράβι που αργείς κατά είναι φορτωμένο». Όπως επίσης, δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτός είναι ο μόνος αμυντικός χαφ που κυκλοφορεί στον πλανήτη. Λέω εγώ, μακάρι να κλείσει. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Αυτός και κανένας άλλος. Νιώθω λίγο ότι πάλι έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Πεκτάρα, δεν το συζητώ, εννοείται. Και μακάρι να κλείσει. Απλά, δεν θα κλάψω γοερά στη γωνία φορώντας μαύρη μαντήλα. Άνοιξε πέτρα. Για να μπω. Πώς γίνεται ο καημός να γίνεται, φίλε Ζεμπεκιά? Δηλαδή εκεί κλαις. Είναι, να σου πω κάτι. Ναι, είναι καημός. Δεν είναι όμως ερωτικός καημός. Άνοιξε πέτρα, μαύρες πλερές, αυτά έχεις χάσει άνθρωπο, έτσι. Και το γυρίζει στο ζεμπέτικο. Ζεμπέτικο είναι και κανένα. Να τα βάλουμε σε μια τάξη, παιδιά. Μπερδευόμαστε. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι προειδοποίηση ούτε πληροφορία. Το λέω τώρα που ακόμα είναι ο παίκτης, είναι ένα βήμα πριν έρθει. Για κανέναν μπίπ, και βάλτε όποια λέξη θέλετε, ξέρω αυτή που σκεφτήκατε. Δεν είναι την ίδια. Για κανέναν παλιό μπίμπα, δεν θέλω να λέω τι θα γίνει, αν δεν έρθει, όχ, θα χαθεί ο παίχτης, πω, γιατί τον θέλει και ο ένας, τον θέλει και ο άλλος. Σί και με καντάρο, όποιος δεν θέλει να έρθει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, μία, εμείς δεν θέλουμε δεκαμία. Ειδικά σε αυτόν τον, γιατί ειδικά σε αυτόν, γιατί είναι ένα καλοκουρδισμένο έτοιμο σύνολο, χάρη θα σου κάνουμε που θα σου ανοίξουμε την πόρτα να μπει σε αυτό το σύνολο. Που είναι οικογένεια, που είναι μόσχο καλοπληρωμένη, που τους λατρεύει ο λαός, που είναι στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη, γιατί τέτοια αγάπη δεν αντιβρείτε πουθενά. Τέτοια ανιδιοτελή, άδολη, ατέρμονη αγάπη αυτού του είδους και σε άλλες ομάδες. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ δεν θα το δείτε πουθενά. Σε ένα παραδεισένιο μέρος που τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον υπέροχο. Θα εσπράττουν και αυτά μαζί με τους γονείς την αγάπη. Άρα λοιπόν πρέπει να ζητάτε. Καταλαβαίνω και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ ίδιος το έχω πει. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα υπέροχο σπίτι, μια μονοκατοικία. Καταπληκτική μέσα με τις καναπεδάρες, μέσα με τα... Με τις κυλιόμενες σκάλες αυτά, συντριβάνια, πισίνες εσωτερικές, αυτά, ένα σπίτι που έχει όλα τα καλά, με πάρα πολύ αγάπη μέσα στο σπίτι. Αυτοί που ζουν εκεί εδώ και καιρό, σε αγκαλιάζουν και νιώθεις πραγματικά ότι είναι οικογένεια, ότι είναι συγγενή σου. Αυτό το σπίτι λοιπόν έχει τα πάντα, υπέροχα μέσα, υπέροχα. Όμως είναι χτισμένο πάνω σε ένα βάλτο. Ανοίγει την πόρτα ο άλλος και μυρίζει στάσιμα νερά. Για να μην πω σκατήλα και γυρίσω στο πρώτο μας θέμα, αλλά έτσι κλείσω το ημίωρο. Γιατί είναι χτισμένο επάνω στα τελματωμένα ύδατα της Super League. Σε αυτό το ξεφτυλισμένο σκηνικό που έρχεται ο άλλος και με θέατρο εις διπλούν σου αφαιρεί 9 βαθμούς για να βγει πρωταθλητής. Σε αυτό που θεωρούν τον εαυτό τους θυγμένοι οι Έλληνες διαιτητές, αυτοί που έβαλαν ως το χέρι τους, ήταν συνένοχοι στο έγκλημα που τόσα χρόνια καταράκωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό που αγαπάμε, τις Κυριακές μας, τη διαφυγή μας, το αποκούμπι που έχει ο απλός ανθρωπάκος, που τόσα πολλά έχει δεχτεί στην πλάτη του, που τόσο πολύ του γαμπίμπει την ψυχολογία, είχε το ποδοσφαιράκι να ξεχαστεί ρε φίλε, να καθίσει με το φιλαράκι του, να πιει ένα τσίπορο, να πάρει το μαξιλαράκι του το φελιζόλ, να το φάει το μισό, να δει το ματσάκι, να φύγει λίγο το μυαλό του από τη στενοχώρια, από την ανεργία, από την αφραγιά, από ότι το παιδί του θα φύγει στο εξωτερικό. Από το ότι βλέπει μας κάνουν χαβαλέ οι γείτονές μας, μας θεωρούν πραγματικά ανύπαρκτους. Όλοι γύρω γύρω με μειωτικές δηλώσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας πιάνουν οι βρωμοπόδαροι στο στόμα τους.
κάθε μέρα. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα φυσικά. Διότι έτσι όπως καταντήσαμε, είμαστε καρπαζωής πράκτορες, καταλάβατε. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Εγώ δεν πρόκειται να κλάψω. Οποιοσδήποτε να χαθεί. Ένα πράγμα θα κλάψω μόνο αν χαθεί. Αυτή η άβρα που υπάρχει με το τέλος περσινής χρονιάς. Αυτή η συσπήρωση. Αυτή η τρέλα του κόσμου. Με ρωτάνε συνέχεια. Κωστή, πότε θα βγουν τα διαρκείας. Κωστή, τι θα γίνει με τα διαρκείας. Θεωρώ φέτος θα έχουμε πρωτοφανές νούμερο μετά από χρόνια. Ότι θα αγγίξουμε τα 20.000 και 21.700 ήταν, αν θυμάμαι καλά, επί Ζαγόρ. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω σήμερα, κληρώνουμε τραπέζι στη Λαδόκολα, υπέροχο. Κληρώνουμε γυαλί ηλίου από το Optic Stores Μανολόπλος, παγωτά σήμερα, γιατί χθες δώσαμε μπόλικα στο τελείωμα. Και θα επιστρέψουμε. Θα σας πω μετά για τη συνέχεια τι γίνεται. Θα σας πω. Σε λίγο, σε λίγο. Διαλυματούμεν και επιστρέφω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε, πάμε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε. Πάνω απ' όλα η ποιότητα με χ. Πάνω απ' όλα. Το μελαχρινό θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Δεν είναι επειδή έχει πιει καφέδες πριν. Για άλλους λόγους δεν κοιμάται. Εδώ έρχεται το θέμα πριν που λέγαμε με την σύζυγο του άλλου που είπε άστους να... Δηλαδή όλα βλέπεις, έχει... Όλο το θέμα είναι ένα στεφάνι. Υπάρχει φίλε λίστα. Υπάρχει λίστα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και όχι μόνο, καλώς ήρθατε στην πιο τρελή παρέα που υπάρχει στα Ρετζιανά. Έτσι λένε οι φίλοι μας. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε, πέσαμε στο βαρέλι με την τρέλα όταν ήμασταν μικροί. Μου έγραψε χθες η Μαρία από την Άωσα. Δεν σε έχω ακούσει μία φορά στεναχωρημένο. Δεν έχεις προβλήματα. Και της απάντησα. Όταν έχει χάσει ο ΠΑΟ και όταν έχει ή όταν του έχουν κλέψει πρωταθλήματα, φυσικά μπήκαμε και μέσα στεναχωρημένοι. Τις άλλες μέρες δεν έχω δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Βγάζουμε τη σφεντόνα μας και χτυπάμε τη στεναχώρια στο μέτωπο. Κατακούτελα. Ταν! Και φεύγω, φίλε. Έρχομαι με το φυσοκάλαμο. Χρακ με το φυσοκάλαμο και. Οι γάτες έρχονταν να παίξουν μαζί μας, έτσι το ξέρανε. Αν και δεν έχω χτυπήσει ποτέ γάτα με φυσοκάλαμο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δηλαδή τις λυπόμουν. Τις λυπόμουν. Και υπήρχε μια αναμπουμπούλα στην παρέα. Καλά, ρε, την αφήνεις και φεύγει. Γιατί ρε μαλαμπίπι, άμα αυτή είχε φυσοκάλαμο και εσύ ήσουν ένα μικρό γατί, θα γούσαρες να σου τρυπάει τον κόλο μια βελόνα. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι, λέει. Πώς πρέπει να μπούμε στη θέση της γάτας. Δεν κατάλαβα. Θυμάμαι επίσης έναν που ήρθε εκεί, στο πατρικό μου, στη γειτονιά. Πέσαμε τότε, δεν υπήρχε ακόμα. Δηλαδή τελείωνε η Τούμπα εκεί που είναι, να σας πω τώρα πού. Εκεί που είναι τώρα το Intersport. Εκεί που είναι η Admiral. Το παλιό εικόνα ήχος. Εκεί τελείωνε η Τούμπα. Γι' αυτό πως αμέσως μετά, παλιό τέρμα. Τελείωνε το 14, εκεί που είναι τώρα το Γυράδικο, που είναι το Παπηγιόν εκεί. Και θυμάμαι που ερχόντουσαν και παιδιά από την κάτω Τούμπα, ανεβαίναμε εκεί στο. Εκεί κοντά στο καινούριο σπίτι, τώρα εκεί που μένουμε, στο γυροκομείο και παίζαμε μπροστά εκεί μπάλα. Θυμάμαι λοιπόν που μία φορά ήρθε ένας με φυσοκάλαμο και είχε βάλει, αντί για μαύρη μονοτική, είχε βάλει κόκκινες ταινίες. Υπήρχε αυτή, ξέρετε, για τα καλώδια, υπάρχει σε κόκκινο. Και ήρθε με ένα κατακόκκινο φυσοκάλαμο. Ο λεπρός. Φίλε, όπως είσαι πιναλόγκα. Όπως είσαι. Λέει τι ρε παιδιά. Αλλά ρε, με ήρθες με κόκκινο! Πού πάτε, φίλε! Εμείς σκέφτατε, βάζουμε τις πατάτες! Και ήρθες με κόκκινο φυσοκάλαμο! Παιδιά, λέει λάθος. Την άλλη μέρα ήρθε και είχε βάλει μαύρη πάνω από το κόκκινο. Το έχει κάνει Παναχαϊκή. Παρεμπιπτόντως τώρα από Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή, στην ΚΑΠΑ 12, αγωνίζεται ένα πιτσιρίκι, είναι 11 χρονών. Να μην πω κι εγώ. Να πω, έχω πει ποτέ. Δεν έχω πει, θα πω. Είναι 11 χρονών. Ο Κατσουράνης που τον βλέπει να σκοράρει συνέχεια, γιατί πήγε, έρχομαι τώρα στις γραμμές, επιτρέψτε μου. Ο μικρός σκοράρει καταρρυπάς. Μου το λέει το κοινό πρόσωπο που μας ενώνει. Λέει να ξέρεις, ο μικρός σκοράρει συνέχεια. Εντάξει, εγώ δεν δίνω σημασία ρε παιδί μου σε αυτά, γιατί κάθε μπαμπάς το γιο του τον βλέπει Μπατιστούτα, να πούμε για Μαραντόνα. Σκοράρει συνέχεια, σκοράρει συνέχεια. Αυτό που θέλω να σου πω είναι, λέει, ότι δεν το φωνάζει κανένας με το όνομά του. Όλοι τον λένε Πρίγιο. Κατέβηκε λοιπόν ο Κατσουράνης, γιατί του είπανε είναι ένας πιτσιρικάς στην ΚΑΠΑ 12 που βάζει συνέχεια γκολ. Κατέβηκε ο Κατσουράνης και του είπε, αφού σκόραρε 3 γκολ, μου λέει χθες ο αδερφός μου Νεκτάριος για τον ανιψιό μου Αθανάσιο το Τσαρό. Κατέβηκε και του λέει, μπράβο Πρίγιο. Τι καμάρι, δεν θα του στείλω φίλε τώρα μια φανέλα. Πάω που θα γράφει Πρίγιο πίσω.
Μπράβο, Πρίγιο. Μου λέει δεν το φωνάζει κανένα Στάνο. Κανένα Τσατσαρό. Έχει πει θα με φωνάζετε Πρίγιο. Πήρε το 9, τον έβαλε να παίξει με του μεγαλύτερου. Σκοράρει συνέχεια. Ρε, εσύ του λέω, λε να είναι καλό. Λε να είναι καλό. Αυτά, να μπενέψω εγώ μια φορά το σόι. Ε, να μην μπενέψω. Πρίγιο, πιο πολύ γι' αυτό ήθελα να το πω. Όχι ότι βάζει γκολ. Ότι κατέβηκε και ο ίδιο ο Κατσουράρη και του λέει μπράβο, Πρίγιο. Τρία μου λέει, ένα με σούτ έξω την περιοχή, ένα με ένα ανάποδο βόρπλανέ μέσα στην μικρή περιοχή και ένα με μια ραμπουμπούλα λέει που έβαλε το πόδι του. Τρία, χάτρικ. Μπράβο, Πρίγιο! Τέλος. Αυτά. Πάμε γραμμές 23-10-287-888. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε στο παραλήρημα το συγγενειακό. Έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου. Ναι, γεια σας. Σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάρα πολύ ωραίος διάλογος, επικοδομητικός. Η αρχή της δημοκρατίας. Σας ακούμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλήθεια λες. Είναι. Τι κάνεις αδερφέ. Κάνω φίλε τα στραβά μάτια. Ένα. Δύο. Κάνω το μαλαμπίπι με τεράστια επιτυχία. Μου ζήτησε να κάνω. Κάνεις τις ζημιές σε πρόλαβα. Άλλες. Τι πράγμα. Επίσης τι. Τρία κάνεις τις ζημιές σε πρόλαβα. Τι κάνω ζημιές. Νικοδούμο. Κάνω επίσης και διεθνή καριέρα γιατί μας ακούνε και στα εξωτερικά. Στην αλότρια γη. Σε είχα πει κάτι στον αρένα. Ναι. Ότι πρέπει να πας στο Λίμπερο. Είμαι Ολυμπιακός. Με το αίμα. Α, ότι βέβαια. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα, το αίμα έχει. Ναι, που φέτος ισχύει, υπερισχύει. Φίλε, πάντα ισχύει. Γι' αυτό ισχύει. Το θύμισα. Πάντα και ισχύει. Και ένα ακόμα για τους φίλους μου αγρότες. Ναι. Αγρότη Πινάρας, μπιπ, ο Πειραιάς. Και ο θρύλος και ο Πειραιάς, αλίμονο. Έτσι, πάνω απ' όλα, αγαπάμε τους αγρότες γιατί είμαστε καλλιεργημένα παιδιά. Έτσι. Έτσι, έτσι. Να σε καλά και γεια σου και Νικόλα μου, σου μου σου αδερφέ μου, σου μου σου αγοράκι μου. Φιλιά, φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε, εσείς μας ακούτε. Βεβαίως και σας ακούμε. Ο ακούτε είναι Νιγηριανός ή Καμερουνέζος, Εμμανουέλ Καμερουνέζος. Μάλλον Καμερουνέζος. Εμμανουέλ, ακούτε. Μ' ακούτε. Πρόσεξε, είναι με νν μπροστά. Πώς λέμε νν γκώτη. Έτσι, Εμμανουέλ. Όχι, με το εμ μπροστά είναι στη Νότια Αφρική. Ναι, εδώ τι βάζουμε στον Καμερουνέζο. Νν γκώτη. Αυτός είναι. Μ' ακούτε κατευθείαν. Μ' ακούτε μία λέξη. Μάλιστα, μ' ακούτε, μ' ακούτε. Έχει δύο επίθετες πανέλα. Μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε. Κωστή, εγώ πάντως σήμερα κατάλαβα γιατί η Μπαρσελόνα το παιχνίδι της βγήκε την κοιτάκα. Γιατί το απολαμβάνουν. Όπως είπε και η γυναίκα του Ρουί Πατρίσιο. Το Πατρίσιο. Και πάει ο Γκουαρδιόλα εδώ, πούτα θα ρωτρέας, μέσα στη κοιτάκα, μπαίνω μέσα μετά χαμός. Λος μπινέμος γαλαμαθμαράκος χειρογλίκανος. Θερνόντου θα. Γιατί θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί τι λέγαμε, τι κάνει το πολύ το τικιτάκα. Ότι τυφλώνει. Αυτό είναι που βρίσκονται με κλειστά μάτια οι παίκτες της ομάδας. Πάντως να ξέρεις με το ήλα που έλεγες, ο Πάοκ πήγε να. Τώρα το είδα το μήνυμα και είναι υπέροχο. Ναι. Πες το. Για τον παίκτη, τον. Φέραμε τον Τζαουσίλα. Τον Τζαουσίλα. Ρουμάνος, έτσι. Ρουμάνος, ο οποίος βέβαια αποδείχτηκε ότι όντως η κατάληξη σε ήλα είναι μάπα. Ήταν γενικά. Πώς τον είδες. Α, βρώμα η δουλειά με τον παίκτη. Τζαουσίλα, η κατάληξη. Τζαουσίλα. Ναι. Τι θέλει. Ξέρετε που έκανε ο κ. Βαγγέλης εκεί, όταν είπε αυτό η Χούντα λέει θα πέσει σε μερικούς μήνες, yeah. Σηκώθηκε λέει μετά ο Λάζαρος και έπιασαν όλοι μαζί λέει και τραγουδούσαν το ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν ασυνόδευτο. Που ήταν ασυνόδευτο που ήταν. Και είπε λέει στο τέλος ένας λέει να δούμε ποιος θα φαγωθεί, yeah. Και ήταν λέει ο κλήρος πέφτει στον Γκαρθία. Που δάγκωσε το χιλάκι του. Αχ μου το μωρέ. Δεν μπορεί να βρει ομάδα ρε παιδιά. Του καταστρέψαμε τον Αφιένα ρε. Άνθρωπος για με διαλυμένη την υγεία. Σκύβει συνέχεια και δεν μπορεί να έχει την αποδοτικότητα που πρέπει ως προπονητής. Αν σκύβει συνέχεια μπορεί να κάνει καριέρα φίλε. Ίσως το πεντάγραμμο. Νομίζω ότι γι' αυτό κρατήθηκε ένα μήνα παραπάνω. Επειδή έσκυβε γενικώς. Τι ωραία. Τι ωραίο καλοκαίρι. Ακούτε το κύμα. Το ακούτε το κύμα. Γιατί. Το κύμα το ακούμε Κωστή. Όσο για το Βέρμπλουμ, νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό για τον παίχτη είναι αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές. Για το σπίτι το υπέροχο, ναι, αλλά ναι, σε μία μάπα περιοχή. Μην ξεχνάς ότι ο Βέρμπλουμ αντιμετώπισε την ΑΕΧ το καλοκαίρι. Και ναι, την έκαναν χαρτοκοπτική μανίνα. Και λέει, όταν έμαθα ότι αυτή είναι πρωταθλήτρια, ρε παιδιά, πού θα πάω εκεί. Πού θα πάω, για. Το χάλι, ρε, το επίπεδο. Βέβαια. Ήταν πίσω από αυτούς
Πού να ξέρει ο άνθρωπος. Και όταν του είπα λοιπόν έμεινε πίσω από αυτό, σου λέει μήπως να φύγουμε, μήπως να κάτι δεν πάει καλά. Έκλεισε βέβαια αυτόν ο οποίος ήταν ο Κέρβερος κάτω την εστία. Αυτός πανηγύριζε σαν τον Νταρντέλιο στο 82 τον γκολ με την, στο τελικό. Πανηγύριζε το... Το όνομά του που, σημαίνει αυτό. Σκύλος που γαυγίζει. Κόλος που γαυγίζει. Μπάρκας. Ναι, ναι. Αυτός. Που πανηγύρισε το, όταν ακύρωσε τον γκολ ο γραφικός του Βαρέλα, πανηγύριζε σαν να είχε σκοράρει σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Αυτή είναι. Θα τα βρει. Καλύτερα που έμεινε εκεί. Βεβαίως. Εμείς δεν θέλουμε. Εγώ δεν ήθελα να αλλάξει τίποτα. Ήθελα να μείνει και ο Χιμένεθ. Τους ήθελα έτσι όπως είναι. Με στεναχωρούν. Έγινε Χριστάρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή μου, να δει το ντοκιμαντέρ, όλοι να το κρατήσουμε και να θυμόμαστε τι περάσαμε. Χαίρομαι πολύ που θα είναι το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου. Βγαίνει 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, έτσι το. Νομίζω στο City Gate, στο One θα βγει, έτσι εκεί, στο παλιό City Gate. Ναι, εκεί. 10 Ιουνίου στα γενέθλια μου, το καλύτερο δώρο μου για τα 47. Αυτά είναι, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή μου. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, ζουμού σου λέμε και τα πάντα καίμε. Ό,τι σκάρτο, ό,τι απελπισμένο, ό,τι μίζερο. Ό,τι υποχθώνει, ό,τι λαμογίστικο. Ναι! Σε εσάς μιλάμε. Εσείς γιατί δεν μας μιλάτε? Η καρδιά έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Κουράστηκα, λέμε, και στη μέση μου γιατί σε αναζητούσα όλο το βράδυ στον ύπνο μου. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. 4,85 για τις κληρώσεις. Α, ούτε καν ασχολήθηκα. Είδες, έτσι, δηλαδή το κανένα. Το ξέρω, έχει σκελετό η εκπομπή. Καλά, λίμενο, φίλε. Το μόνο που δεν θα μείνει ποτέ, μόνο εγώ δεν θα μείνω ποτέ σκελετός. Όλα έχουν μπει σε ένα δρόμο. Όλα, φίλε. Κύμα, βλέπεις το κύμα, λοιπόν, με πάει το κύμα. Ξαναπες λίγο 4,85. Κάνω σύσταση. 4,85, ναι. Κάνω σύσταση στους παοξίδες, όχι πάνω από 3, στην ίδια παραλία. Εννοείς, περίμενε. Α, νόμιζα 3 αυτό που λέγαμε πριν, ότι όχι πάνω από 3. Επειδή δεν μας έχει φύγει η κάψα, ρε παιδί μου, επειδή δεν μας έχουν πέσει μετά τον τελικό. Γι' αυτό λέω, παιδιά, όχι πάνω από 3 φορές την ημέρα, δεν... Έχουμε ξεφύγει σήμερα, θέλω να εγκαλέσω τον παρουσιαστή. Πόσες πλάντες και εμάς από τις κοντρές εκείνες, όχι τις ψηλές. Έχουμε κάψει, ρε παιδιά. Ανέβηκε άνθρωπος, λοιπόν, ανέβηκε άνθρωπος που είναι σε φαρμακευτική, χρόνια φίλος, χρόνια ακροατής και είναι γάβρος. Γάβρος όμως από αυτούς που μπορείς να συζητήσεις, δηλαδή μας γουστάρει. Έχει έρθει στην Τούμπα, είδε τον κόσμο, δηλαδή από αυτούς που ζητάει. Πολύ λίγοι είναι. Εντάξει, πολύ λίγοι, να μην τον πω όμως. Λοιπόν. Όχι, να το πούμε. Πρόσφερα. Καλό θα τα αναδεικνύουμε πάντα. Λοιπόν, πρόσφερα. Ο Χρήστος, κάθε φορά που έρχεται, μου λέει: εσύ, πες κανένα εισιτήριο να πάω να δω λίγο ΠΑΟΚ. Του λέω: είσαι. Το έχεις καταλάβει ότι είσαι δικός μας. Λέει: Όχι. Λέει: φίλε, θέλω Ολυμπιακέ μου. Άστα αυτά. Αυτά που σου λέω. Αυτό είναι η βιτρίνα. Είναι η βιτρίνα. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει κάτι αγνό. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς, ρε. Λέει: η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει όλο αυτό. Δεν σ' αρέσει, λέω, αλλά πας όμως. Στο Καραϊσκάκη. Πάω, λέει, για να δω. Ανεβαίνοντας λοιπόν, άκουσα τις εκπομπές αυτές τις μέρες. Ήταν εδώ 2 μέρες, δεν πήρε τηλέφωνο. Φεύγοντας, επειδή είχε δουλειές, μου είπε: φίλε, είστε αλλού τελείως, έτσι. Λέω: τώρα το κατάλαβες. Λέει: τι θα γινόταν αν είχατε πάρει το πρωτάθλημα? Μα δεν κατάλαβες. Είμαστε έτσι επειδή πήραμε το πρωτάθλημα. Λέει: δεν μπορώ να σε παίξω με τίποτα. Μπράβο. Άντε, γύρνα στον Καραϊσκάκη και όταν θα είσαι έτοιμος, έλα. Γύρνα εκεί. Και άκου τις δηλώσεις του μεγαλομετόπου, έτσι, έτσι. Και μπράβο. Δεν ξέρω τι άλλο τον έχετε εκεί πέρα. Δήμαρχο, στην ουσία. Σύμβουλο, βουλευτή, δημοτικό σύμβουλο, δήμαρχο, δεν ξέρω τι τον έχετε. Άκου αυτά που δηλώνει, μία Πέμπτη απόγευμα. Απλά, για αυτό, το μία Πέμπτη απόγευμα, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ελληνικής... Έτσι. Να μην το πω, δεν θέλει. Φιλιά, να Παναγιώτη! Φιλιά! Λοιπόν, φιλιά! Ζούμου σου και τη δική μας. Αν αυτό που έγινε στην εταιρεία του Μελισανίδη, την Aegean, με το χρηματιστήριο, γινότανε σε εταιρεία του Σαββίδη, θα βαρούσαν τα τέλεια ολονυχτή και ολημερής. Όχι, θα είχε ήδη συλληφθεί. Ήδη. Και θα τον είχαν εξορίσει, να πούμε. Και άστα, μην τα... Όλα καλά, αδερφέ! Φιλιά! Φιλιά! Έτσι, μπράβο, φιλιά! Αυτό, αγόρι μου. Ακούστε το κύμα. Να
Κάτω, πάρ' το, πάρε. Και τα πουλάκια. Πάμε στον επόμενο κολυμβητή. Ακροατή. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Όχι στα βαθιά. Όχι στα βαθιά, Γιωργάκη. Όχι στα βαθιά, παιδί μου. Έχει τσούκτρες και κινούσε. 4-10, έχεις τα γυαλιά στον Παναγιώτη. Αυτό, Παναγιώτη, χωρίς παρεξήγηση πρέπει. Για πες, για πες. Εσύ, αυτή εκεί κάτω στην... Δεν παίζονται. Δεν παίζονται. Ναι, 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 ναι. Προχθές που βλέπουμε το... Δείχνει το μπάσκετ το δικό μας, σε μια στιγμή δείχνει το πανό που είχαν σηκώσει για τη Μακεδονία και δεν λέει τίποτε. Λέω εντάξει, παιδί μου, είναι στο κυβερνώντα κόμμα και τα λοιπά τώρα. Τι να πούνε, φοβούνται μη διχόν και τους διώξουν. Και χθες, μόλις πάνε να ακούσω τα, τι γίνεται και τα αποτέλεσμα στο μπάσκετ και τα λοιπά, εκείνος ο Δημητράκης, ο Κοντούλης, και δημιουργήσανε μια επεισόδια οι οπαδοί. Ποιοι οπαδοί, δεν αναφέρει τίποτα. Και μπήκαν έξω, ήθελαν να πούνε. Χαμός έγινε. Χαμός. Όχι, και ρώτησε ο Γιαννακόπουλος, παρεπιπτόντος ο μόνος που στην εποχή που βοβάρδιζαν με κάθε τρόπο τον Ιβάν, βγήκε και είπε, βγήκε και μίλησε υπέρ του. Να τα λέμε όλα. Φίλος μας δεν είναι, ούτε τον γουστάρουμε. Απλά πρέπει να το αναφέρουμε, έτσι. Ότι τη στιγμή που γινόταν ο ρημαγδός εις βάρος του Ιβάν, τον είχαν βάλει και το σταυρώναν όλοι, βγήκε και είπε ένας άνθρωπος που έχει. Τι θα κάνει, δεν θα γανακτήσει, λέει, που έχει χώσει τόσα εκατομμύρια και βλέπει τον κλέβουν μέσα στο σπίτι του. Βγήκε και το είπε. Παρεπιπτόντως χθες, που έγιναν τα έσχη πάλι στο αυτό, στο ΣΕΦ, βγήκε ο Ολυμπιακός και τι πάλι ενέπλεξε τον ΠΑΟΚ. Δεν τιμωρήθηκε, λέει, ο ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλλου. Ναι. Άρα. Πάλι εμείς δεν πρέπει, λέει. Δηλαδή δεν τους φεύγει από το μυαλό ο ΠΑΟΚ, Γιώργο μου. Καλά, γυρίζει και λέει αυτός ο δημοσιογράφος. Ο παδί, λέει, προσπάθησε να μπουν, λέει, σε αποδυτήριο του Παναθηναϊκού. Ναι. Και ο παδί, ποιοι ο παδί έγανε. Ο παδί του... Ήτανε, του ΠΑΟΚ ήτανε. Όχι, είναι ο παδί του υμπρεσιονισμού. Δηλαδή τους αρέσει αυτό το κύμα, ας πούμε. Ο υπερσιονισμός. Οι άνθρωποι δεν ντρέπονται. Όπως είπε εδώ και ο φίλος ο Παναγιώτης προηγουμένως για το χρηματιστήριο του Μελισσανίδη. Έτσι και πάει στην Αμερική, από ό,τι μου έμαθα χθες, θα το μαγκώσουν κατευθείαν. Έκανε μεγάλη λογική. Όταν ξυπνάω πίνω γάλα με κακάο. Κάναμε καμία μεταγραφή. Θα κάνουν καμία μεταγραφή. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Όλα. Τελικά δεν κληρώνουμε σήμερα. Φιλιά! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Γεια σου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε. Λέμε τώρα. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Τι γίνεται? Σουλουμουντρούχου μια καραπιπερί μου. Καταρχήν να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δεν πάνε να δικαιώσουν σήμερα. Ναι, ρε φίλε, το έχω πρώτο στο χαρτί μου, το ξέχασα. Δεν πειράζει, εμένα επειδή είναι ο γιος μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μια μικρή μόνο παρότρινση. Εμένα τα παιδιά μου δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά τη ζω την αγωνία μαζί με τη γυναίκα η οποία κάνει μάθημα σε παιδάκια που δίνουν πανελλαδικές. Μην πιέζετε τα παιδιά παραπάνω αυτές, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Ό,τι διάβασαν. Αυτό ήθελα να πω. Είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν θα είναι μοναδική στη ζωή τους. Είναι μια πρώτη σημαντική μάχη που δίνουν. Αυτό. Μια αγκαλιά. Σε πιστεύω. Να τα βοηθήσουμε και όχι να τα πνίξουμε. Παιδί μου, τελειώσαμε τώρα. Ό,τι έκανε. Καταρχήν, αν δεν έχει διαβάσει, δεν έχει άγχος γιατί δεν θα γράψει. Okay. Αν έχει διαβάσει. Μην τον φορτώνετε το παιδί με παραπάνω άγχος. Πρέπει αυτά. Όχι, τι θα γίνει. Χτύπα στην πλάτη. Μια αγκαλιά. Όταν τελειώσει μετά, εγώ αν μπορώ, θα σε στείλω και διακοπούλες με τα φιλαράκια σου να πας. Δηλαδή, δώστε του αέρα να αναπνεύσει του παιδιού. Φίλε, διαρκεία τον ένταξε για να τον ανεβάσει. Αυτό θέλει. Να, έτσι, έτσι. Γι' αυτό είσαι ωραίος, ωραίος. Τον είπα, θα είναι σαν να μπαίνει σε ομίλου του Champions League. Έτσι. Θα σου στείλω ταξίδι και διαρκεία. Τι άλλο θέλει, το λέω. Ναι. Πρόσεξε, όχι αν γράψει καλά θα έχει διαρκεία. Για την προσπάθεια που έκανε, ό,τι και να γίνει, γράψει δεν γράψει, θα σου πάρουν αδιαρκεία. Αυτό είσαι, φίλε. Κωστή, αν αυτό έχει γίνει με το Σαββίδι, κάθε βράδυ αγρυπνία θα είχαν. Μάλιστα, τι λες τώρα. Είδατε αγρυπνία. Πώς κατάπιαν, φίλε, όπως καταπίνει ο Πόλντο τα χάμπουργκερ. Χλαπ! Χλαπ, τίποτα! Ομερτά! Μουγκαμάρα! Άκου και να γελάσουμε τώρα. Ρίχτω. Και φεύγω.
Είναι ένα ζευγάρι, παντρεμένο το παιδί μου, στα χιλιάρια ήταν ακόμα δουλειά. Λέει η γυναίκα στον άντρα, άντρα λέει το πλυντήριο, λέει, δεν τα βγάζει τα νερά, λέει, δεν τα στίβει. Και πού ξέρει η γυναίκα, εγώ τώρα 20 χρόνια παντρεμένη, λέει, ξέρει να κάνουν λέει, πλυντήρια. Φώναξε και τον μάστρα, φωνάζει τον μάστρα, λέει 20 χιλιάρια, πω, πολύ φαρμάκιο. Μετά από 2-3 μέρες λέει το ψυγείο, λέει, δεν τα παγούν καλά. Ρε γυναίκα, τα πάμε, λέει 20 χρόνια παντρεμένη, λέει, ξέρω να κάνουν ψυγείς, λέει, φώναξε λέει, τον μάστρα, φωνάζει τον μάστρα, αλλάζει για θερμοστάτη, κάνε 15 χιλιάρια. Μετά από 5-6 μέρες, πω πω εγκατεμιάρε, άντε δεν το πιστεύεις, λέει ο φούρνος, λέει δεν τα ψήνει, λέει ο φούρνος. Ρε γυναίκα, λέει τα πάμε, λέει, φώναξε ένα μάστρο, λέει, 20 χρόνια παντρεμένη, δεν ξέρω από αυτά. Τέλος πάντων έρχεται ο μάστρος, τρώνε φαΐ στο φούρνο, λεφτά δεν ζήτησε. Λέει ρε γυναίκα, τι έγινε ο μάστρος, δεν σε πήρε λεφτά. Ντράπηκε ρε ο άνθρωπος, λέει, άνοιξε εκεί, λέει, έχει φύγει μία βίδα, την έσφιξε. Μου λέει τώρα, λέει, κυρία Μαρία, λέει, θα με κάνεις, λέει, μία πίτα ή μία πι. Και εσύ ρε γυναίκα λέει πίτα τον έκανες πίτα. 20 χρόνια παντρεμένη βρελακά μας. Έκανα καμιά φορά πίτα λέει. Γεια! Γεια! Διαλυματάκι. Σουλουμοντρούχο και καραπιπέρι. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε Sony τηλεοράσεις στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Όχι μόνο, αλλά Sony τηλεοράσεις καταπληκτικές από 32 ίντσες μέχρι 65. Πηγαίνετε εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα. Μια σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Εκεί θα πάτε. Φυσικά για τον κορυφαίο, τον νοστιμότερο γύρο, χοιρινό ή κοτόπουλο, όλα τα κρεατικά τα υπέροχα εκεί και τη σκεπαστή. Στη Λεωφόρο Στρατού 18, ο Δημήτρης σερβίρει υπέροχα πράγματα στον κόσμο. Κορυφαίο γυράδικο στην πόλη, όλα στα όρθια. 837-166. Και βέβαια για γυαλί, κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο γυαλί ηλίου από το Optic Stores Μανολόπουλος, όπως και τραπέζι στη Λαδόκολα. Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά. Όποιος πήγε, καταλαβαίνει γιατί εκεί είναι το νούμερο ένα μαγαζί με οπτικά, με γυαλιά. Τεράστια ποικιλία που δεν τη βρίσκεται αλλού. Συνέχεια ανανεώνει, συνέχεια χώνει το χέρι στην τσέπη ο Μανώλης για να φέρει μοντέλα καινούργια, για να φέρει καινούργιους σκελετούς, να μην σας σερβίρει τα παλιά. Σε τέτοια ποικιλία δεν θα τη βρείτε πουθενά. Πουθενά. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Με το κατάσετε, μα το καλύνω. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα, ελάτε στον τρελό. Ελάτε. Ζου, μουσού, λέμε. Αυτός είναι ο μεγάλος παιχταράς και ο Ζιζού, ο Ζου μουσού. Σιγά αυτιά. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, χορηγός δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή όποιος δεν έχει πάει εκεί. Μετά την γέφυρα, μετά το αστυνομικό μέγαρο, δεξιά να ανέβει προς Ελευθέρια, να περάσει τον Αγιώργη στο αριστερό του χέρι απέναντι από το Μασούτη, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, πάει θα κάνει και φανταστική ανακαίνιση μέσα στο καλοκαίρι ο Δημήτρης Βαγγέλης. 16 χρόνια γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Μόλις σκεφτείτε πού θα πάω να φάω ζουμερά, υπέροχα κρέατα, καταπληκτικά. Το σουβλάκι του, η παντσέτα του που φοριέται και στο δεξί σαν κόσμα, μπρασελέ. Άλλος Γάλλος παίκτης. Εκεί, 705-750. Μην ξεχνάτε την τρομερή, τη μοναδική ταυτότητα υγείας ζωής. Ξεχάστε ότι κάρτες υγείας μέχρι τώρα είχατε. Αφήστε τις. The Mac Jamba κτλ. Εδώ τηλεφωνείτε στο 655-655, κλειδαράς. 2310-655-655. Με 65 ευρώ όλο το χρόνο έχετε την κάρτα σας. Και γενική αίματος δωρεάν. Και μαγνητική τομογραφία που άμα πάτε έξω θέλετε ένα πενιντάρικο για τη συμμετοχή δωρεάν. Και γενικό check-up δωρεάν. Και οδοντιατρικές εξετάσεις δωρεάν. Και εξέταση προστάτη δωρεάν. Και test pap, μαστογραφία δωρεάν. Όλα όσα θέλετε. 24 ώρες 24 ώρες και στη Euromedica. Όχι όπου όπου. Στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1 ιατρικό οργανισμό. Στο νούμερο 1. Εκεί θα πάτε. Καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Για μια τετραμελή οικογένεια δε το ποσό είναι 99 ευρώ. Και πηγαίνουν όλοι και οι τέσσερις στην οικογένεια. Αυτά έχω να σας πω και βέβαια δεν ξεχνάτε αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης και χθες δώσαμε παγωτά. Εκεί θα βρείτε παγωτό ημέρας μεγάλα φρεσκότατο καταπληκτικό. Θα με θυμηθείτε κάτι τη βόλτα σε Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΟΕΔ. Υπέροχα. Το παγωτό του θέλει μεγάλο κουτάλι. Δεν πάει με μικρό. Και βέβαια, χορηγός δεύτερης ώρας, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία στην Tenda, μπαμπάς και γιος. Καλαμαριά, πολύγνη χαλκιδική, μηχανισμού σόμφι, τα πιο ανθεκτικά, τα πιο όμορφα πανιά πάνω από το σπίτι σας.
Όπως λέει και ο Έλβης που λέω στο σποτάκι, love me tender. Αυτή η τέντα είναι για την αγαπήσεις. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Μην είστε κατάδεκτος. Μας το λέτε με το βλέμμα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρήστος 731. Γεια σου, πρώην κοντογείτονας από Εύωσμο. Πρώην κοντογείτονας. Σωστά, σωστά. Κοίταξε, πηγαίνουμε συνέχεια στο σπίτι και τώρα δεν είναι. Πρέπει κάποιος να επισκέπτεται το σπίτι. Δεν γίνεται να μείνει άδειο. Λοιπόν, κάτσε να σε βάλω εδώ πέρα στο μαραφέτη. Περίμενε. Χρήστος. Χρήστος 731. Για πες λοιπόν, πρώην γείτονα. Χρόνια πολλά για μεθαύριο, γιατί δεν θα σε. Σε ευχαριστώ πολύ. 10 Ιουνίου θα βγει και η ταινία, το ντοκιμαντέρ, το διπορικό. Πάρα πολύ φροντισμένο. Έτσι μου είπανε. Εκεί, όχι στο σωστό. Ναι. Τώρα λέγεται One Salonica. Ναι, Σινεπλέξ λέγονται οι σινεμάδες. Εκεί που είναι πάνω-πάνω. Ναι. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Στον τελευταίο όροφο. Στην Κολέτη. Έχουμε πολλούς φίλους εκεί και στην Boss στα κουστούμια και η Ντίνα με τα κοσμήματα από κάτω στον όροφο και τα παιδιά. Ωραία. Που είναι στο Γυράδικο, στο Γρούνι, είναι φίλοι. Δηλαδή παντού έχουμε και στο προποτζίδικο της Κελεσίδου είναι το παλικάρι, είναι ακροατής, είναι ζουμουσάκι. Εντάξει. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο κουμπάρα μου, τον Βαγγέλη που μας ακούει. Γεια σου, Βαγγέλη! Τον Βαγγέλη, τον είπες τον. Τον Βαγγέλη στο Πλαγιάρι. Α, στο Πλαγιάρι. Υπάρχει και πλάγι ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Που είναι πιο ωραίο από το Πλαγιάρι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για τα εισιτήρια διαρκές δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έτσι, θα αμέσως, άμα τη εμφανίσει, μόλις έχουμε πληροφορία, θα βγω με τηλεβόα, με κίνδυνο να με δαγκώσει στο χέρι. Αλλά θα πάρω τον τηλεβόα και, θα σας, και με την τουντούκα θα σας ανακοινώσω, γιατί και εγώ περιμένω πώς και πώς. Σε ποια θύρα είσαι εσύ? Εγώ πάω, φίλε, εγώ κοίταξε. Εγώ έχω την δημοσιογραφική ταυτότητα και μπορώ να πάω τζάμπα. Αλλά το ειστηριάκι μου δεν χρειάζεται να πω. Άσε. Ναι, ναι. Θα το πάρω εκεί που πρέπει, εντάξει. Άσε. Θα μπορούσα τζάμπα, θέλω κι εγώ να στηρίξω. Σωστός. Ή θα το πάρω και θα το κληρώσω κάπου, όπως κάνω κάθε χρόνο, αλλά δεν το λέω. Σωστός, εντάξει. Έγινε. Φιλιά. Να σε καλά, Παοκάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί με ρωτά, είναι συγκεκριμένα από την κοπέλα από την Άωσα, μου λέει κάθε μέρα, βλέπεις Game of Love? Δεν βλέπω τι έγινε, έχω χάσει κάτι. Στο Game of Love. Εκεί που μπαλαμουτιάζονται, φίλε, αν ζούσε, πιστεύω, ο μπαμπάς Κυριακού, θα είχε βγάλει φλίκτενες. Όχι ότι είχε κάνει και κάτι Big Brother, κάτι αυτά, αλλά είχε, ρε παιδί μου, είχε ένα όριο. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Έτσι κάνει ο Τανιμανίδης. Όταν είναι για να κάνουν εκείνο το quiz, το ρουκ ζουκ, παίζουμε τις λέξεις. Ελάτε στο κορυφαίο παιχνίδι, ψηλήφωνοι. Και όταν είναι. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα βράδυ που θα υπάρχει αποχώρηση από τους Survivor. Κατεβαίνει 2-3 τόνους. Μιχάλη! Είμαι στον αέρα, αδερφέ! Μιχάλης Γάμπας. Είναι το κορυφαίος μέτρ. Γιατί? Στο Kingston, γιατί? Δεν μπαίνει, άσχημη γυναίκα, δεν μπαίνει ούτε να πει μπορώ να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπαίνει. Πελάτησα είναι, σερβιτόρα είναι, στην πόρτα είναι, στο παράθυρο είναι, τη περνάει cast. Παντρεμένος βέβαια με την οικογένειά του και τα πάντα όλα. Αλλά λέω, τα λέω στον αέρα, τα ακούς που τα λέω! Αδερφούλη! Τα ακούς που τα λέω! Αγόρι μου! Στο λαό! Ζουμουσού! Γεια σου, αδερφέ μου! Θα σε πάρω μετά! Φιλιά, φιλιά, φιλιά! Γεια, γεια, γεια! Δεν υπάρχει άσχημη. Μία-μία. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Next! Καλημέρα, Κωστή. Γεια σας. Θέλω να καταγγείλω έτσι όπως βγήκες, με ύφος. Μία σπασμένη σωλήνα, θυναγόρα με λαμπράκι γωνία. Έλα, για πάμε. Σε ακούω. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Ανέστη από το Λαγκαδά. Από το Λαγκαδά, το όνομά σου? Ο Ανέστης. Ανέστης, μπράβο, ρε Ανέστη. Τι γίνεται, ρε Ανέστη, για πες. Όλα καλά. Είχαμε και στο συλλαλητήριο προχθές πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο, έτσι πρέπει. Έτσι. Το είδα, το ανέφερα και μπράβο, έτσι. Εγώ να σου πω όχι χρόνια πολλά, χρόνια καλά να πούμε. Να σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Και αυτά, μια καλά κρασιά τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες γιατί ξεποπιάζονται το στροβαί τον Ιούλιο. Έτσι. Όλα καλά. Να μου βάλεις στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση, πες μου λίγο. 038. 038. Ανέστης. Έγινε Ανέστη, να σε καλά. Φιλιά στο Λαγκαδά, έχουμε πολύ κόσμο στο Λαγκαδά. Βγάζαμε ασκήσεις με το πυροβολικό εκεί, φίλε. Πώς δεν ρίξαμε το χωριό. Νυχτερινή εγκινήσει το άρμα. Νυχτερινή στο σκοτάδι, φίλε. Να φεύγει το βλέμμα και λέγαμε τώρα 35 χρόνια φυλακή. 40. Κανονικά. Οι διάλογοι μέσα στο άρμα. Ρε μαλαμπίπι, έβαλες καλά τις συντεταγμένες. Εντάξει, συντεταγμένες. Έλεγε αυτός που έβαζε τώρα αυτά μου στο ρολόι.
του Αζιμούθιο. 440 επί 48. Όχι 48 ώρα, μα! 48, 148! Αμά, το στείλα κιόλα! Τέτοιοι διάλογοι. Για πε! Καλημέρα! Ναι. Δύο πράσινα μάτια με μπελεβέλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Πάμε στη γραμμή. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι! Σε εσάς μιλάμε! Γιατί δεν μας μιλάτε! Δεν μιλάμε και με τον Στασαρό, έχω παρεξηγηθεί. Πέσαν όλοι μαζί αντάμα. Όλοι αγκαλιά. Κανά άσμα έχεις, γιατί μου λένε παράπονο. Δεν βάζεις τραγούδια, λέμε, τις πολλές γραμμές. Βάλε κανένα τραγουδάκι, φίλε. Εδώ είμαστε. Είναι το Power Epiplay. Ρίχνω τα CD όλα στη θάλασσα, βουλιάζουν. Αυτό βγαίνει στην επιφάνεια, στον αφρό. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Κωστή, με βάλεις την κλήρωση. Να σε βάλω, βεβαίως. Σε έβαλα. 328. 328, what? Και χρόνια σου πολλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για πες, όνομα πες. Κοσμάς Νάκου. Γεια σου, ρε Κοσμά. Γεια σου, ρε Κοσμά. Με τον Νάκου που είχε τα μουσικά όργανα, έχεις καμία σχέση? Όχι, έτσι. Γιατί είναι με οικογένεια με παράδοση, ας πούμε. Θυμάμαι το Αρκοντιόν. Για πες, λοιπόν. Τι να σου πω, όλα καλά. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Σε κούραση. Πουλάς κάτι, είσαι κάπου και πουλάς κάτι? Όχι, δουλεύω σε ένα βενζινάδικο. Σε ένα βενζινάδικο και ήρθε να βάλει 10 ευρώ αμόλυβδη. Εννοείται. Πες το ότι θα πάει από τη μία αντλία μέχρι την άλλη με το δεκάρικο. Δεν γίνεται, έχουν να ανοίγει τα κάστρα, χαμό γίνεται. Χαμό γίνεται. Με ένα δεκαρικάκι πέσα στο βγάλω το λεκί από τον παντελόνι. Εγώ έχω μια άλλη φύση, δεν χρειάζεται να πάρει βενζίνη 10 ευρώ. Ρε, τι γίνεται. Πε και το βενζινάδικο να κάνουμε διαφήμιση τώρα. Εδώ σε θέλω. Πάμε. Πάμε. Σε ποιο βενζινάδικο. Στην Ρωσία, αργό. Τι, πού? Αργό. Δώσε 10 ευρώ, Δημήτρη, ναι. Αργό. Άκου, άκουσε, φίλε, δεν θα αργεί. Θα πηγαίνει την ώρα σου. Αυτά τα αργό να τα ξεχάσει. Δηλαδή ακόμα δεν γνωριστήκαμε και ήδη αργεί. Γιατί αργεί? Αργό γιατί. Αργό είναι, για αργό, ερώτηση δεύτερη. Πουλάς αργό πετρέλαιο που λένε? Αργό πετρέλαιο, όχι. Τιτάν, πετρέλαιο κίνηση. Αργό είναι. Γρήγορο δηλαδή. Και ποιος το μετράει, ναι, γιατί γρήγορο. Λέγεται αργό το πετρέλαιο, πόσο γρήγορο είναι? Αργό λέγεται η εταιρεία. Αργό λέγεται. Α, η εταιρεία λέγεται. Ναι, ο ίδιος που είχε το καράβι με τον Ιάσονα, την αργοναυτική εκστρατεία. Δεν ξέρω. Από τότε, αγόρι μου. Να σε γερός. Καλή δύναμη. Επίσης. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας κρατάμε παρέα. Τώρα δύσκολο. Μέσα στο λιοπύρι, φίλε, να βάζεις τη βενζίνη σου κανονικά μέσα. Ακούς τον κάθε περίεργο. Οι μυρωδιές δεν είναι. Εντάξει. Αυτό που λέω εγώ, τρουπός το όπου μπορείτε και ποτέ δεν ξέρετε. Ποιος σε βλέπει εκεί που δουλεύεις, ποιος σε γνωρίζει, πώς αναγνωρίζει αυτό που κάνεις. Έτσι. Και εσείς που παίρνετε ανθρώπους στη δούλεψή σας. Ό,τι τους υπόσχεστε αυτό να κάνετε. Αφήστε τις ποινές. Είναι δύσκολες εποχές για να παίζετε με τις μοίρες των ανθρώπων. Ό,τι έχετε τάξει, αυτό να κάνετε. Μην ξεζουμίζετε τον άνθρωπο τώρα το καλοκαίρι και μετά. Γεια σας και κανόνι. Arsenal, μπουμπουλίνα, σπέτσες. Γεια σας. Ακερδίστε την εκτίμησή μας. Το τίποτα να το ξεχάσει. Εδώ όχι. Αλλού αυτά! Να φύγετε να πάτε εδώ! Μποντζόβι! Μποντζόβι! Ναι, γιατί? Μετάλλικα, Slayer. Iron Maiden. Creator. Ωραία, Creator. Δεν μπορούσε να τους ακούσεις, δεν μπορούσε να τους ακούσεις την εβδομάδα των νηστιών, τους Creator. Γιατί? Οι Creator. Δεν είναι, αν ήσουν και χορτοφάγος, δεν σ' άφηναν. Σωστό. Λοιπόν, για πες, είσαι ο... Να πω μια καλημέρα στο σταθμό. Να το πεις, του Ντρένο. Ο κουμπάρος μου τον Ανέστη. Ο κουμπάρος ήταν αυτός πριν. Ακριβώς. Τέλεια, φίλε. Τα κουμπαράκια, τι ωραία. Τα κουμπαρά γι' αυτό. Τίποτα άλλο, παιδιά. Και για την κλήρωση, το 748, Μανώλης. 748. Γεια σου, ρε Μανώλη! Φιλιά! Να σε γερός. Σας έχω βάλει, λοιπόν, για τα 2 κιλά παγωτό σήμερα. Όχι, παγωτό είπα, όχι σήμερα. Σήμερα τι είπα, κάτσα να δω. Γιατί έχω κάψει φλάτζα. Α, τραπέζι στη Λαδόκολα και γυαλί από το Μανολόπουλο σήμερα έχω. Ωραία δωράκια, παιδιά. Και πού να ξέρετε τι σας ετοιμάζω με ηλεκτρονέτ την άλλη εβδομάδα. Σας λέω μόνο ένα πράγμα. Κονσόλα, BBC τα όλα. 4 έχει πίσω η κονσόλα. Στο πλάι είναι ο σταθμός. Ο σταθμός, the station, is on the πλάι. Πλάι station. Μια κονσόλα. Θα είναι το δώρο για τις 11.000 παρουσίες στο site. Όχι στο site, στην ομάδα μας. Θα κληρώσω μια κονσόλα, μια παιχνιδοκονσόλα, που θα στείλω εγώ μήνυμα. 6972 σε 206, ρε παιδί, θα το κληρώσω τον εαυτό μου. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ κι εγώ μια φορά να κάνω μια ματσακονιά. Και θα πω και ο τυχερός, α, ο συνεπώνυμος Κωστή Τσατσαρέ. Δεν με λένε και Γιώργο Παπαδόπουλο, φίλε, για να κάνω μπινιά. Ο Κωστής Τσατσαρός, μπράβο, φίλε.
Δεν υπάρχει άλλο. Ο επόμενος τσατσαρός, φίλε, είναι στην Πάτρα. Τόσο κοντά δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Πάτρα και μετά ένας άλλος είναι τώρα στον Άφλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Πάμε! Σας το τάζω όμως γιατί ο Παπουκίδης Νικολαίδης, τα δώρα που έχει δώσει, αυτά που πήγαν οι μάγοι στη Φάτνη, μοιάζουν τόσο φτωχά. Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, εγώ ακούγομαι. Βεβαίως εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τζετζερέ. Μια στιγμή να κάνω και εγώ τη φωνή μου λίγο πιο βαριά για να μπορέσουμε να πάμε στο ίδιο μοτίβο. Έλα, αδερφέ μου. Μην ακούγομαι εγώ με την τσιριχτή φωνή, να έχει μια η συζήτηση να έχει. Δεν μου λες. Κάθε πρωί τι τρως. Τι τρώω και τι πίνω. Τρώω, φίλε, χιλιόμετρα, ερχόμενος από την Τούμπα πλέον. Τι γλωσσοκοπάλα είσαι. Τι γλωσσοκοπάλα είσαι. Δεν μ' αφήνει. Πίνει. Άσε να μιλήσει και κανένας άλλος. Στο σπίτι δεν μ' αφήνει η γυναίκα μου να μιλάω γι' αυτό. Λοιπόν, Κωστή, 949, Ταυλαδόρος εδώ. Ταυλαδόρος, γεια σου ρε Ταυλαδόρε. Είναι ωραίο, φίλε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Απλά σε ακούω κάθε μέρα, να ξέρεις. Αγόρι μου. Ναι, και ήθελα να σου πω κάτι για αυτό που είπες για τον Μελισσανίδη. Ναι. Εχθές ήμουν κάποιος στην Αθήνα, μιλάμε μούχτη. Τίποτα ρε, μούγκα όλοι. Το άκουσα από τα παιδιά από τον Αρένα που ακούγονται πλέον κάτω. Ναι. Και μιλάμε τα ράδια τους, τσιμουδιά, ναι, σαν να μην είναι τίποτα. Και άμα το έκαμε αυτό ο δικός μας, θα τον παίρνουν πακέτο και θα τον στέλνουν κατευθείαν εξωρία. Ταυλαδόρε, είναι τόσο ξεφτυλισμένη. Εμετική στην κυριολεξία. Είδες τι έγινε, πώς συγκάλυψαν το θέμα με το καράβι με τη λουκουμόσκονη. Επειδή είμαι μέρα παραμέρα κοστή κάτω και ακούω πολύ, μιλάμε λέει από τη μια είναι να γελάς τόσο πολύ και από την άλλη να βάζεις το χέρι και να τους πνίγεις, παιδί, σε τέτοια φάση. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εμείς κοιτάμε την πάρτι μας, όλα βαίνουν καλώς, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Όλα. Κωστή μου, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Σου εύχομαι πάντα να έχεις τάβλες, φίλε. Πάντα δηλαδή είναι μπροστά να έχεις το τάβλι για να μπορείς να παίζεις. Έτσι, αγόρι μου, καλημέρα. Όλοι, είναι σημαντικό που είμαστε ταυλωμένοι μετά από το τελικό. Έφυγες! Γεια σου, ταυλαδόρε! Τι γίνεται. Όταν βγαίνουν βαριές φωνές, φίλε, δεν αποκτά ένα άλλο επίπεδο εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαι, Κωστή. Καλώς την, ναι. Τι κάνεις! Καλά! Ζουμουσού! Καλά τα λέμε! Καλώς το κορίτσι! Είσαι η! Αθηνά! Γεια σου ρε Αθηνά! Γεια σου Αθηνούλα! Τι κάνεις! Εδώ! Λάβα πάρα και να μιλήσω! Ρε καλά θα κάνεις, οι άλλοι που μιλάνε τι καλύτερα τα λένε! Δεν κατάλαβα δηλαδή! Έτσι. Με θυμάσαι που είχα έρθει, που ήσουν κάτω στην έκθεση. Στην έκθεση. Στο σταθμό. Στην έκθεση, που κάναμε εκπομπή κάτω στην έκθεση. Ναι. Δεν σε θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να σου πω ψέματα, δεν σε θυμάμαι. Γνωριστήκαμε δεν εκεί. Δεν θυμάσαι. Γνωριστήκαμε. Είμαι του Δήμου η μαμά. Τώρα σε κατάλαβα. Τώρα σε κατάλαβα. Καλώς την είναι. Θυμάσαι που είχαμε κερδίσει μια μπλούζα και είχα την πήρα εγώ αντί να έρθει ο γιος μου. Μπράβο. Την πήρες όμως, δεν στη χρωστάω, έτσι. Όχι. Τώρα να σε δώσω τον αριθμό μου. Να μου δώσεις, δώσε μου. Να κερδίσω κάτι. Βεβαίως. Δώσ' τον. Ναι, τώρα μισό λεπτό. Θα σε δώσω τα τρία τελευταία νούμερα. Τα τρία τελευταία δώσε μου. Το λίγο όταν θα πιάσω. Ναι, στάσου 9.51. Τέλεια. Γεια σου Αθηνούλα, να χαίρεσαι το καμάρι σου. Φιλιά. Ναι. Γεια σου Αθηνά. Το χαίρομαι. Μπράβο. Πώς θα ακούσω, χάλασε το ραδιόφωνο, ρε. Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Το γραμμόφωνο τι. Θα το ακούσεις. Ραδιόφωνο. Θα το ακούσεις στο τέλος, θα το πω. Α. Τώρα από πού ακούς, από το τηλέφωνο μόνο. Ναι, μόνο. Μόνο. Θα πάρω τηλέφωνο. Θα πάρεις, έγινε. Φιλιά, ναι. Γεια σου, Αθηνούλα μου. Τι κερδίζω. Την εκτίμησή μας έτσι κι αλλιώς χωρίς κλήρωση. Και άμα κληρωθείς ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ή ένα τραπέζι στη Λαδόκολο να πάρεις την οικογένεια να πάτε να φάτε. Αυτό. Α, ναι. Εντάξει. Κοντά είναι αυτό. Είναι κοντά στον Αγιώργη στα Ελευθέρια. Α, εντάξει. Στα Ελευθέρια. Αν κληρωθείς. Εντάξει.
Έγινε, χάρηκα. Και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χαιρετίσματα στο Δήμο. Αυτά. Δεν θυμάμαι ποια είναι. Αλλά τώρα θυμήθηκα, όντως. Αν είναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που νομίζω, αλλά ναι. Ευγενέστατη και χαμογελαστή. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Άντε βρε από εδώ, άντε βρε. Εγώ είμαι. Καραγιάννη, σε μένα. Σε μένα δεν. Άσε, δεν θα. Καραγιάννη, δεν θα αλλάζει τη φωνή σε μένα. Βρε Καλιώτη. Έλα, Καλιώτη, γιορτάζει κιόλας. Γιορτάζεις. Όταν θυμάσαι, Μωρή. Γιορτάζεις. Όταν τα πίναμε μαζί. Το θυμούσε να ποια... το ξεχνούσε. Κάτσε, ποια πίναμε. Τα πίναμε τα πρωτοδάκια μας. Εγώ τα στείνω. Τα φτύνεις κιόλας. Τα κουκούτσια, το καρπούζι. Αμα τέτοια είσαι εσύ. Καλά ξέρεις τι, εγώ για την κλίτρα, όχι για σένα, ναι. Χρόνια πολλά, γιορτάζεις σήμερα, Καλλιόπη. Καλλιόπη, σήμερα είναι. Βεβαίως, σήμερα είναι της Καλλιόπης. Αμάν, αμάν. Εγώ ήθελα πάντως να με βάλεις στην κλήρωση. Καλλιόπη. Και άμα κερδίσω, να τα δώσεις τα γυαλιά. Σε εκείνο το παιδί το ωραίο, με απ' την παράξενη τη χώρα να τα δώσεις, γιατί πονάνε τα μάτια του. Τον κοντομπάπου, ε! Ναι, ναι, γιατί πονάνε τα μάτια του, τελευταία μου. Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι, Καλλιόπη. Ρώτα με, καλή μου, ρώτα με, ψαρώτα με ψυχή μου, εσύ ρώτα μου τι θες. Πώς μπορείς και έχεις αυτό το κόκκινο μαλλί, τι βαφή είναι αυτή. Κόκκινο σκατή που δεν πέψε. Δεν μου λες το σκόντα το ταξί, πώς το κάνεις κουβάντο. Το σκουντάω άμα μείνει, το σκουντάω. Γεια σου Καλλιόπη. Άντε γεια σου. Γεια γεια. Το ήθος είναι που το πήγε μέχρι τέλους, έτσι. Να το πω αυτό. Καμένες φλάντζες όλοι. Όλοι μας. Σας το είπα εγώ κάτω τότε με τις κλοπές με αυτά. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εδώ είναι τα κεντρικά! Εδώ είναι! Εμείς δίνουμε το franchise! Στον τρελό μην πουλάς τρέλα! Δεν θα την αγοράσει ρε, αφού την έχει αυτός έχει τα κεντρικά, αυτός έχει το franchise! Πας στον Προμηθέα να του πεις έχω φίλε μια φοβερή φωτιά! Άντε γατί! Άντε γατί! Και στο βράχο θα κάτσω να μου φάει τα σπλάχνα να πούμε το πουλί, αλλά εγώ τη φωτιά δεν την πουλάω! Πάω πιλέ πιστεύω! 100%! Εκτός αυτό το Προμηθέα στην Πάτρα! Αυτά, μην ξεχνάτε, σήμερις, κληρώνουμε τραπέζι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαραμάκιο να πάρετε την παρέα σας να πάτε να γουστάρετε να φάτε και γυαλάρες, ρε παιδί μου, από τα οπτικά Μανολόπουλος. Μεγάλε χάρη, σαν σήμερα έφυγε ο γιος του πριν 2 χρόνια. Σαν σήμερα. Σαν χτες, σαν προχθές, μπορώ να κάνω λάθος, θυμάμαι τέλος πάντων τέτοιες μέρες. Εκεί έφυγε ο Χάρη, μαζί με τον γιο του. Όχι προχθές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώσ' του! Ο ερώτας για να συμβεί. Αυτή τη γάτα στο στούντιο. Αυτή τη γάτα. Και γαλοπούλα, φίλε. Η γαλοπούλα, φίλε, τι παίζει, τι φάση. Σα ζώο. Λέω ρε παιδί μου, εκεί στο Πορτοχέλι απ' έξω, στο μοναστήριο των Αγίων Αναργύρων, κάποιος έχει παγόνια. Δηλαδή, και βλέπεις το παγόνι και είναι ένα πανέμορφο ζώο, φίλε, ανοίγει όλο αυτό το πράγμα και είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής και λες, ο Θεός, δες τι έδωσε. Κάδισε και με πινελιά, με μαστοριά, με μερεμέτη έφτιαξε αυτό το πράγμα και ανοίγει το παγόνι το στόμα του και λέει, όχι ρε, δεν γίνεται αυτό να μου, δεν γίνεται αυτό. Τι να κάνει, τα δώσε όλα, δηλαδή στο αεδόνι τι θα δώσει. Σε ένα πουλί θα δώσει και τα φτερά, τα ωραία και τη φωνή, δεν γίνεται. Λίγοι είναι που τα έχουν όλα, λίγοι. Αυτά με το παγόνι, άσχετο, κάνουμε και ζωολογία. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είναι εκπομπή Αβαβάω Παπαπάω Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ Ζουμουσού με τον Κωστή. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε για εσάς. Εσάς που είστε εκεί πέρα έξω και νιώθετε μοναξιά, νιώθετε μια μελαγχολία, ανακάλυψαν όλοι τελευταία την κατάθλιψη. Την κατάθλιψη την έχουμε περάσει όλοι μας, απλά δεν είχε όνομα. Εκείνα τα βράδια που δεν θέλετε να δείτε κανέναν, που κλείνετε τις κουρτίνες και δεν γουστάρατε ρε παιδί μου άνθρωπο. Αυτό μπορεί να το περάσαμε όλοι κάποια στιγμή. Που λες δεν θέλω να βγω από το σπίτι ρε παιδί μου, για τον α ή β λόγο. Απλά τότε δεν το είχαμε βάλει στάμπα ότι λέγεται κατάθλιψη. Τώρα μου λέει ο αδερφός μου που δουλεύει σε φαρμακευτική, φεύγουν τα χαπάκια τα αντικαταθλιπτικά σαν ζεστά ψωμάκια. Τα παιδιά που τα μιλάνε σε λίγο δεν θα πηγαίνουν. Και κυρίως σε νέες ηλικίες. 30, 35, 40, 45.
Εμείς εδώ είμαστε. Και προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο να σας πάρουμε το μυαλό από τα στενοχώρια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό έχω ορκιστεί να κάνω. Όσο έχω μικρόφωνο, ρε πίπι μου, όσο έχω υγεία, όσο έχω αντοχές. Πάμε, πάμε, πάμε. Ναι, 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 ναι. Ζου μου, ζου λέμε. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Κωστής μιλάει τόσο, τόσο, τόσο πολύ συνέχεια? Για πες, επειδή τον πληρώνει γι' αυτό. Γιατί σε πληρώνουν γι' αυτό, Κωστή, αλλά και γιατί στο σπίτι κάνεις το παγόνι, μου φαίνεται. Εκεί πέρα άλλος μιλάει πολύ, μου φαίνεται. Έτσι, ε. Ξέρω εγώ. Εντάξει, σε θεωρούσα φίλο, σε θεωρούσα αδερφό, αλλά αυτή τη στιγμή κάπου... Εντάξει, λοιπόν, Κωστή, εντάξει λοιπόν. Πήρα να παίξω με το ότι θέλω αντίστροφη μέτρηση. Ασύχτηρ, έτοιμος έχω. Χριστάω, έλα! Τα δώρα δεν τα θέλω, κράτα τα. Τι θέλεις, όχι, τι θέλεις, παγωτό, τραπέζι, όχι. Γυαλί, θέλεις γυαλί, να παίξουμε για γυαλί. Ένα γυαλί θέλω γιατί Κωστή, τα δικά μου επειδή εχθές, λοιπόν είπες στο σπίτι δεν μιλάω. Άκου, τα δικά μου εχθές, κατά λάθος, έκατσα πάνω τους και τα σπάσα. Τα γυαλιά τα βάζουμε στη μύτη, φίλε, όχι στον κόλο. Να ξέρεις, δηλαδή. Ήμουν στη δουλειά και την ώρα που πήγα να κάτσω δεν το πήρα χαμπάρι, το άφησα πιο εκεί και έκατσα πάνω τους. Έχουμε έτοιμη αντίστροφη μέτρηση, μαέστρο. Λοιπόν, θα παίξεις για την εκτίμησή μας, θα σου δίνα γυαλιά, αλλά επειδή είπες στο σπίτι μου δεν μιλάω καθόλου, έχω 0-1. Λοιπόν, λοιπόν, μπορεί να μιλάς και εκεί. Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητής και τραγουδιστής ή ηθοποιός. Είσαι έτοιμος, παίζεις για γυαλί από τον Μανολόπουλο. Όχι αστεία, αλλά πρέπει να είσαι μέσα στον χρόνο. Έτοιμος! Θέλω να μου πεις όλα αυτά που είπαμε από αλφα. Πάμε! Πρώτα απ' όλα, Διονυσίου. Άγγελος Διονυσίου δεν μετράει, Διονυσίου. Είναι από δέλτα Διονυσίου, άσχετο. Πάμε, θα είμαι σκληρός μαζί σου, να ξέρεις. Από αλφα, ρε φίλε. Από το πιο εύκολο. Ελληνική ομάδα. Χάρτινη, έλα σε βοηθάω. Χάρτινη, ελληνική ομάδα. ΑΕΚ, πάμε. Έλληνας παίχτης. Ο Αρχιδάς. Αρχοντίδης. Αρχοντίδης, προπονητής. Ναι, Έλληνας. Ήταν. Έλας. Κάπου εδώ, κύριε. Μόλις έχασε τα γυαλιά. Μόλις κάθισες επάνω στα γυαλιά. Αγόρι μου, επειδή έχεις ήθος και επειδή πήρες για να παίξεις από μόνος αντίστροφη μέτρηση, θα σου δώσω τα γυαλιά! Όχι, ρε Κωστή, όχι. Τι όχι. Ήθελα τίμιο να τα πάρω. Όχι. Γιατί εγώ ανέτοιμα στα δίνω. Δεν κατάλαβα, τα άκλεψα. Εδώ τώρα, πριν τελειώσει την πρώτη, θα στείλει μήνυμα ο Μανολόπουλος και θα πει: δώσ' του τα γυαλιά, αφού το ξέρω ότι ακούει. Θα πας να πάρεις γυαλί από τα οπτικά Μανολόπουλος. Είναι αυτά που θα κλείνουν την άλλη εβδομάδα. Τι όχι τώρα, μην κάνεις το δύσκολο και μου πιάνει. Τι ευχαριστή. Τελείωσε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αγοράκι μου. Πήρα πιο πολύ για πλάκα για να παίξουμε. Για πλάκα παίξαμε. Γι' αυτό, ναι. Αγόρι μου. Γι' αυτό και πλάκα έχασα. Γεια σου, Μανόλο. Γεια σου, Μανόλο. Λοιπόν, φιλιά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια σου, Τσουκνίδα. Όποιο θέλει, ελάτε. Ελάτε, κοπιάστε. Πολύ ήθο. Πήρα να παίξω, λέει με το έτσι θέλω, λέει αυτό. Αυτά. Καλημέρα σα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Όμορφα. Τα λέμε. Γεια σου, κοπελιά! Γεια σου, κοπελιά! Γεια σου, κορίτσι! Πήρα να πω μια καλημέρα. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Δυνάκι μου. Ναι. Σε ευχαριστούμε για την αφιέρωση και ο Πάνος, ο Μπιζίμ Πάνος, και αυτό σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Το επίθετό του είναι, ακούς, δασκαλάκι. Το επίθετό, το λέω στο Σωτήρι εδώ. Το επίθετό του είναι πώς ακριβώς? Μπιζίμις. Μπιζίμις, δηλαδή πόσο τι άλλο μπορούσες να είσαι, φίλε? Εντάξει, ένα παλικάρι. Σας λέω ένα πράγμα, αν είστε γυναίκα ελεύθερη. Αν είστε γυναίκα ελεύθερη και παντρεμένα, θα τα κολλαστείτε βέβαια. Κάντε ένα κλικ στα κουστούμια, στην Boss. Σε ποιον όροφο είναι, στον πρώτο, στο δεύτερο? Σε αυτό είναι ένα μηδέν. Στον πρώτο. Μπείτε λοιπόν στον πρώτο όροφο, αν είστε γυναίκες ακροάτριες, και πείτε: παρακαλώ, μπορώ να δω λίγο τον Μπιζίμι. Όχι κουστούμι, τον Μπιζίμι. Τον, ναι, Μπιζίμι τον ίδιο. Και θα βγει ένας, ένας αρχαίος Έλληνας θεός. Είναι βγαλμένος το παλικάρι. Ναι. Είναι πραγματικά σαν να τον έχεις πάρει από τον Όλυμπο. Που το είπα κιόλας, αδερφέ. Τι γίνεται με τις γυναίκες? Κάτι κάνουμε. Και λέγεται Μπιζίμις, φίλε. Πόσο Μπιζίμποκ. Πόσο, φίλε.
Δηλαδή, Δικεφαλίδης, Αετόπουλος. Έτσι. Του Μπάρης, του Μπιώτης. Επίθετο, τέτοιο πράγμα είναι. Δινάκι μου. Καλή επιτυχία στο παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και θέλω να τους πω ήρεμα, ήσυχα. Αυτό. Και να ξέρουν ότι για μας το zoom σου της ζωής μας είναι αυτά. Αυτό. Και ούτε αν θα περάσουμε, ούτε δεν θα περάσουμε. Αυτό ώρα είναι το κυριότερο για μας. Έτσι. Κωστή, ξαναπες λίγο για αυτό που είπες για το διπορικό του ΠΑΟΚ που θα παίξει την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι, στο Cineplex, το λέω γιατί είναι σχετικά πρόσφατο το όνομα, ναι, στο παλιό, ναι, City Gate, δηλαδή στο One, ναι, στο πολυκατάστημα, ναι, που είναι, ναι, δυτικά, στο, ναι, One Salonica, στους, ναι, ακριβώς, στους κινηματογράφους, ναι, έχει πρεμιέρα το διπορικό για την κατάκτηση του κυπέλου, η ταινία, μάλιστα, για τον ΠΑΟΚ. Πολύ, θα σας, πολύ πω, θα σας πω, θα μπω λίγο να δω για να σας πω ώρα πιο συγκεκριμένα, ναι, για, ναι, να, ναι, για να, ναι, είστε, ναι, εντάξει. Είμαι βέβαιος ότι η Χρύσα Άντσου πριν τελειώσω την πρότασή μου, εννοείτε, θα μου στείλει την πληροφόρα, γιατί είναι σε ετοιμότητα και γρήγορση. Λοιπόν, έτσι, πάρτε αγαπάμε τα παιδάκια Χρύσα, σας. Αγαπάμε, εννοεί, Χρύσα, ναι, εννοείται. Εννοείται. Κολόνες, έτσι, αλίμονο. Ναι. Και Σοφία και Νανά και ό,τι θέλει. Σε παρακαλώ, εννοείται. Και ζωή και στη ζωή σου. Και τη ζωή σου ο γιος δίνει εξετάσεις σήμερα. Και τη Ζωούλα. Ναι, ναι, ναι. Της Σπανοπούλου. Ναι, ναι. Της Σπανοπούλου, μάλιστα, μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κάντε μια προσευχή και όλα θα πάνε καλά. Μην έχετε κανένα άγχος. Ο Θεός ξέρει τι πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας. Αυτό. Εκεί, εκεί είμαστε. Φιλιά. Γεια σου, Ντινάκη μου. Γεια σου, γεια σου, Ντίνα. Και χρόνια πολλά θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Μπαμπόγερος 47. Όχι, κάτσε, περίμενε. 71 με 2018 είμαι 47. Τάκλισα όμως. Δηλαδή, 11 Ιουνίου θα είμαι 47 και μία μέρα. Φίλε, δεν με παίρνουν ούτε για προπονητή πλέον, έτσι. Που λέγαμε 30, 32, 35, παίζω ακόμα μπάλα. Άντε 38, τερματοφύλακας. Τώρα είμαι παλέμαχος. Αφού είναι το παιδί μου 9 ετών, φίλε. Έφτασε νεκταρία 10 χρονών. Τι λέμε τώρα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πάλι καλώς. Κληρώνουμε γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος, υπέροχα. Αλλά και ένα υπέροχο τραπέζι από τη Λαδόκολα, στο Κορδελιό. Από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Ναι, γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, ο Βαγγέλης σήμερα. Γεια σου ρε Βαγγελάκη. Βάλε με καταρχήν στις σκληρώσεις. Στις σκληρώσεις να 7-60. Σε βάλω βεβαίως, Βαγγέλη. Περίμενα, αγοράκι μου. Περίμενε, περίμενε. Βαγγέλης 760. Γράφετε και FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26-124. Και γράφετε και το ονοματεπώνυμο, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε δίπλα. Για πες λοιπόν, Βαγγέλη μου, πώς είπες, Βαγγέλη, λοιπόν, σε... καταρχήν θέλω να σε πω για αυτό το οδηπορικό, την ταινία, η οποία θα βγει την Κυριακή. Ναι. Είδα προχθές το τρέιλερ και ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα, φίλε. Ανατρίχιασα. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα το Βιερίνια να μιλάει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και άστε, να άστε, έχει το πρόσωπο όχι του αποφασιστικού, όχι, ανθρώπου, ρε, τελείως του... του ανθρώπου το οποίο, ναι, θα μπω μέσα και θα τους λιανίσω. Έτσι. Αυτό που μου κάνα, που μου το κλέψαν μέσα έτσι, από έτσι, τα χέρια έτσι, μου, έτσι, θα έτσι, τους λιώσω. Σου λέω, ανατρίχιασα, το βλέπα, το βλέπα και σε μια στιγμή έρχεται το παιδί μου και με λέει, μπαμπά τι βλέπεις. Λέω, έλα να δεις εδώ για τον ΠΑΟΚ, λέω, βιντεάκι. Όπως το λες. Μπαμπά λέει, τι ταινία είναι αυτή, να πάμε να τη δούμε. Αν δεν και είδατε μέσα, το στιγμιότυπο, έψαξα, το στιγμιότυπο που μιλάει ο Λουτσέσκου μέσα στα αποδυτήρια, λίγο πριν βγει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο να παίξει με την ΑΕΚ. Είναι μέσα από το ΆΚΑ. Εκείνο ξέρεις τι μου θύμισε. Για πες. Ταινία Ρόκι. Ρόκι, μπράβο. Που μιλούσε με τον προπονητή του. Έτσι. Ή ο Πατσίνο. Να σου πω με το Ρώσο. Ή ο Πατσίνο στο Any Given Sunday. Ναι. Μπράβο. Μόλις, δηλαδή όλο το τρέιλερ, δύο λεπτά είδα και ανατρίχιασα. Τους λέει. Ανατρίχιασα πραγματικά. Για αυτούς που δεν το είδαν, λέει ο Λουτσέσκου στα αγγλικά βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι περήφανος για εσάς που φτάσαμε ως εδώ. Που όπου παίξαμε στην Ελλάδα, κυριαρχήσαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι περήφανος για εσάς. Με το τέλος του σημερινού παιχνιδιού, μόνο μία ομάδα θα έχει κερδίσει. ΠΑΟΚ! Και όπως λέει ΠΑΟΚ, φίλε, κάνω ένα έτσι ντου οι παίκτες όλοι. Ναι, ναι, ναι. Άστο, ναι, άστο. Επίσης, το σδό, το είδες. 1, 2, 4! Όχι 3, 1, 2, 4! ΠΑΟΚ! Αυτό. Δεν χάνετε η ταινία. Δεν πάρετε τα παιδάκια σας, πάρετε τα εγγόνια σας. Εγώ μπήκα μέσα στο site της ΠΑΕ και διάβασα και την ταινία, γιατί και εγώ ήθελα να πάω να την παρακολουθήσω, αλλά δυστυχώς έχει το παιδί μου ένα πάρτι και πρέπει να πάει. Ναι.
Είναι 9 η ώρα. 9 είναι η avant-première. Βράδυ. 9 είναι η πρεμιέρα. Βράδυ. Η οποία λέει θα έχει κάποιους προσκεκλημένους. Α, μήπως δεν είναι για το κενό αυτή ακόμα. Γύρω στα 30 άτομα τα οποία θα βγουν από κλήρωση από κάποιους διαγωνισμούς που μάλιστα. έβαλε στα social media η ΠΑΕ. Μάλιστα. Αλλά λέει όποιος θέλει να το παρακολουθήσει μπορεί να μπει στο κανάλι του ΠΑΟΚ TV στο YouTube 9 η ώρα την Κυριακή μάλιστα. και να το παρακολουθήσει δωρεάν. Θα περάσω από εκεί, μήπως μπορώ να δώσω μέσα την εκπομπή δωρεάν εισιτήρια. Θα περάσω και εγώ σήμερα. Εγώ πήγα και σου λέω τώρα περιμένω πώς και πώς. Αν δεν ήταν το πάρτι του μικρού θα είχα φύγει σούμπιτο. Εντάξει. Άλλη στιγμή θα δεις το πάρτι του μεγάλου που έγινε εδώ στις 12 του Μάη στο ΟΑΚΑ. Τώρα πήγαινε στο πάρτι του μικρού και θα το δεις μετά άλλη στιγμή το πάρτι του μεγάλου. Φιλιά. Λέει, είμαι μερικά χρόνια στην Ελλάδα. Μπράβο, δεν πειράζει που γράφεις Γκρίκλης, μη στεναχωριέσαι. Γιατί λένε ο Βιερίνια, λέει ο μπαμπάς τους. Φίλε, θα στο εξηγήσω άλλη στιγμή. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω τώρα. Βιερίνια, ναι, πάμε. Καλημέρα. 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 Είμαι ο Ανδρέας από την Αμερική. Γεια σου, ρε Αντρίκο! Έλα, ρε Αντρέα! Αγόρι μου, αγόρι μου! Σε πήρα να σου πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Αδερφέ μου. Πότε είναι την Κυριακή. 10 Ιουνίου. Πότε. 10. Επειδή είναι και εκεί και δεν έχεις εκπομπή, να σε πάρω τώρα να σου πω χρόνια πολλά. Αδερφούλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Κι εγώ. Και με έχεις κάνει πολύ χαρούμενο από το Φεβρουάριο μέχρι το Κύπρο μου καταστεναχωρημένος. Εσένα ακούω κάθε μέρα και με ξανάνιωσες. Και ξαναένιωσα που με έκανες και έφυγα από τη θλίψη μου. Από το πρωτάθλημα που χάσαμε. Εσύ με ψύχωσες πάρα πολύ. Κατάλαβες. Πολύ τιμητικό αυτό. Ακούω κάθε βράδυ. Ναι, εσύ και ο κύριος Συρίγος. Μπράβο, Γιωργάρας. Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ να πας να γίνεις βουλευτής, ρε. Τι λέγεις. Απαπαπαπα, μιλές τέτοια. Με έχεις παθιάσει, έκλαιγα που σ' άκουγα, έκλαιγα. Τι λόγο έβγαζες, τι είναι αυτά, ρε αγόρι μου. Πω, τι είσαι εσύ, ρε. Μην έχει φύγει στον αγόρια ολόκληρη που είχα από το Φεβρουάριο. Εσένα ακούω κάθε βράδυ, να το ξέρεις. Και δεν σε παίρνω γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αλλά πριν τα γενέθλιά σου, γι' αυτό σε πήρα. Κατάλαβες. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Που με έκανες και ξανάνιωσα. Σε ευχαριστώ για τα λόγια σου. Να είσαι καλά. Πάμε. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. Πάμε στον μεθ επόμενο. Τι να πεις όταν σου λένε τέτοια πράγματα. Άφησες να μπει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά μας. Βροχή, χθες έχει γίνει μοναδική επαφή σε εκπομπή ραδιοφωνική στον αέρα να μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Μιλάμε ότι βρήκαμε άλλες μεθόδους, έτσι. Την ώρα να μπει ανάμεσά μας. Η ώρα τη Βαλσάμι. Αλλά επειδή σε λατρεύω, επειδή έχεις γενέθλια και χρόνια σου πολλά. Ένα σου λέω μόνο, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Όταν η τούρτα θυμίζει μανουάλι σε εκκλησία από τα κεριά, είναι βρώμα η δουλειά. Όχι. Δηλαδή φαντάζεσαι 47. Έχει βγει εκείνο στο τζάμπο που είναι με το ερωτηματικό. Α, σε ποιο ερωτηματικό εδώ. Να ρωτήσεις, πει ο άλλος, φίλε, τα πόσα κλείνεις, τα τόσα ρε! Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Όταν λέει τα κεριά κοστίζουν περισσότερο από την τούρτα, επίσης είναι βρώμα, φίλε. 47 κεριά. Πρέπει να σε ενημερώσω για το τρέιλερ ότι είναι με προσκλήσεις, όπως είπε και το προηγούμενο παιδί. Θα το έχει live το PAOK TV, αλλά θα το βγάλει το PAOK Magazine, το περιοδικό. Α, όλο μάλιστα. Το. Α, σε SD. Εκεί θα γίνει το sold out, να ξέρεις το πρώτο. Στο PAOK Magazine θα φίλε, δεν θα μείνει τίποτα. Αν όμως, επειδή είσαι μοναδικός και ξέρω και πάρεις και μπορείς και πάρεις ένα-δυο εισιτήρια, επίσης θα γίνει sold out. Θα πάω σήμερα από εκεί, δεν ξέρω αν δίνουν. Μπορεί να μου πούνε, ξέρεις, απαγορεύεται. Γιατί εντάξει, το είπε και ο Τζόρμπα, το είπε και ο τέτοιος, ότι είναι μόνο για συγκεκριμένα άτομα. Είναι 128 άτομα, χωράει η αίθουσα, λέει. Ναι. Για αυτή την πρώτη προβολή. Μετά ναι, δεν θα προβάλλεται κανονικά. Μετά είπε από το PAOK Magazine. Α, έτσι. Α, είναι μόνο. Εγώ νομίζω ότι θα παίζεται εκεί, ρε παιδί μου. Έτσι είπε. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν το φως τους να γεμίσουν οι τρεις όροφοι, να μην χωράνε στους τρεις ορόφους του πάρκινγκ. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν λόγοι. Λογικό, εντάξει. Βροχούλα! Και είναι κάτι το οποίο θα μείνει, να ξέρεις, γιατί είναι όχι συγκινητικό. Τι λες τώρα, άσε φίλε. Ανατριχύλα, άστο, μην το συζητάς. Είμαστε σε φάση περίεργη, άστο. Και ξέρεις τι Κωστή, άμα το δεις λίγο ακόμα και στο τρέλι, βλέπεις τη θετική ενέργεια που λέγαμε όλα, συνέχεια. Να σου πω κάτι, αν μου το έδειχναν αυτό πριν το μάτς, υπήρχε, αν σας το δείχναμε, υπήρχε περίπτωση να πάμε και να χάσουμε.
Καμία. Δεν υπήρχε τώρα. Όταν βγάζουν θυμάστε τι λέγαμε. Πρέπει τα μάτια σας να βγάζουν φλόγες. Παίξτε έτσι και δεν φοβάστε κανέναν. Δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας διαιτητής. Κανένας θέλω τίποτα. Θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα αιμοδοσίας για αυτό που πήραμε για την τρίτη θέση σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχω πει πολλά πράγματα γι' αυτό. Αύριο στο Βελίδιο. Για τη Σοφία. Φυσικά, εννοείται για τη Σοφία που είναι σε αυτό το πράγμα κολόνα και πρωτοπόρος. Αύριο η ομάδα αιμοδοσίας μας. Ναι, εγώ θα δώσω χαιρετίσματα και στον Πέτρο μου και στην Τουλάρα. Φυσικά, εννοείται. Καμαρώνει και αυτή. Η Χλάτς Χλούτς από εκεί που είναι. Ήτανε σε όλες τις αιμοδοσίες ήτανε. Δεν το συζητώ. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Δεν είπα πολλά πράγματα γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Θα σας πω, ναι, καλημέρα. Καερεστά περμητήριο λεπεντάρχε οπλικατόριο. Κλείνει σήμερα εσύ την πόρτα. Τελευταίος. Που σημαίνει. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε. Ζούμου σου λέμε. Και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κωστή, ξέρεις γιατί πήρα τελευταίος. Γιατί έτυχε κατά λάθος. Ναι. Πάντα όταν παίρνω πρώτος μου βάζεις στον υφέπαρμα ή το χαρά τα στεφανώματα. Ναι. Είμαι μουσχεμα ιδρωμένος σαν τους αρχαίους Έλληνες. Μισό φανελάκι φοράω, μισό ιδρωμένος και χωράω στην αναμονή. Τι ωραίο. Με κάνεις ένα καψόνι και τώρα λέω αν τον πετύχω τον πέτυχα. Άκρος. Βγαίνει Μαριλής και λέει τι θέλετε. Λέω ας τον αέρα βγάλεμε. Λέω αν προλάβω να τον ακούσω να τον πω και τα χρόνια πολλά. Hey. Να τα κατοστήσεις και καλά, πάνω απ' όλα με υγεία, να χαίρεις την οικογένειά σου και 20 χρόνια από μένα να πάρεις. Αγόρι μου, όχι από σένα, από άλλους. Εσύ μου τα δίνεις δώρο, όχι από σένα τα δικά σου. Από μένα 20, γιατί εγώ πάω 116 τον παππού μου. Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Η άκρος ερωτική εικόνα που μας έδωσε με το φανελάκι να χορεύεις στα στεφανώματα μας οδηγεί στο τέλος εκπομπής. Εγώ 52 χρόνια παίρνεις την εκπομπή. Είμαι πρώτος που βγαίνω, αφού παθαίνω. Αυτό δεν. Γυρνάω από το γυμναστήριο, μου σχηματρωμένος, λέω στην αναμονή, θα κάνουμε βγάλει γραμμέ. Μόλι. Το μισό το νόμο σαν το παραδείγμα. Πόση καιρό ήθελα να το πω. Είναι και να χορεύω τώρα και να περιμένω και λέω κοίταξε τον τώρα. Παύλε. Αμέσως με έβγαλε γραμμές. Παύλε. 57 χρόνια παίρνει στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι να έχει πάρει τελευταίος ποτέ, φίλε. Πρώτη φορά. Έτυχε τώρα. Πιο πολύ είσαι Έχω πολλά να πω, αλλά δεν προλαβαίνω σε τρώω την ώρα τώρα τζάμπα. Θες να σε πω κανένα νούμερο. Πες μου από το 1 μέχρι το 49. Το 18. Ναι. Ένα. Και ένα ακόμα. Άλλο. Το 18 είναι τα γυαλιά. Ένα ακόμα. Τα γυαλιά. Βάλε και το ζαγοράκι. Το 7. Φιλιά πολλά. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παύλε μου. Χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμουσάκια. Χαιρετίσματα. Αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν. Αύριο λοιπόν στο Βελίδιο είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια κάνουμε αιμοδοσίες και η συμμετοχή η δική σας, η μαζική συμμετοχή, διότι σπάνια πέφτουμε κάτω από τις 50 φιάλες, φτάσαμε και κατά καλό καιρό πέρσι σε μια άδεια πόλη τέλη Ιουλίου να μαζέψουμε 110 φιάλες. Κάποιοι σημείωσαν την δραστηριότητά μας και αύριο το βράδυ θα βραβεύσουν όχι εμένα και τη Σοφία, απλά εμείς είμαστε οι διαχειριστές σε αυτή την τράπεζα αίματος. Θα βραβεύσουν όλους εσάς που αφήσατε κάποιο πρωινό όλα αυτά τα χρόνια. Το σπίτι σας, τη δουλειά σας, τους φίλους σας, τον καφέ σας, τη βόλτα σας, την εκδρομή στη Χαλκιδική ή στην Πιερία και ήρθατε και δώσατε ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να δώσει άνθρωπος σε άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο εσάς θα εκπροσωπήσουμε. Το ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό το βραβείο, δεν βραβεύεται ούτε η εκπομπή, ούτε ο Τσατσαρός που τα λέει, ούτε η Σοφία που είναι κολόνα, βραβεύεστε όλοι εσείς που αυτά τα χρόνια ήρθατε και δώσατε το αίμα σας. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, γιατί είστε άνθρωποι με κεφαλαίο Α πρώτα απ' όλα. Περήφανος για τα ζουμουσάκια μου, περήφανος για τους ακροατές μου, για την οικογένεια τη ραδιοφωνική. Όπου και είναι μέσα, σε όποιο σταθμό, δίπλα, μαζί, σε καλές, σε άσχημες στιγμές, στις λύπες, στις χαρές, σε μέρες βροχερές, σε μέρες παραδεισένιες, εδώ. Παρέα. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Α, περίμενε να κάνουμε και τις κληρώσεις. Εμάς τώρα, για περίμενε.
Περίμενα να δούμε λίγο. Είπε το 18 και το 71, έτσι. Λοιπόν. Α, όχι το 71, το 7. Το 7, το 18 και το 7 είναι το τετράγωνο δίπλα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα γυαλιά. Κερδίζει ο Γιώργος σε 4-16. Ο οποίος Γιώργος σε 4-16 τα δίνει στον Πάνο σε 4-85. Άρα, ο Γιώργος που κερδίζει, φίλε, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αλλαξοποπιές, τα δώρα, δηλαδή μπιλιάρδο με καραμπόλα. Τα γυαλιά τα κερδίζει ο Γιώργος που τα δίνει στον Παναγιώτη και τα κυνηγάει μέρες. Τα γυαλιά από τα οπτικά Μανολόπουλος. Πάμε και να δώσουμε και το τραπέζι στη Λαδόκολα. Το τραπέζι στη Λαδόκολα. Το τραπέζι στη Λαδόκολα κερδίζει ο Πασχαλίδης Γιάννης. Καλημέρα Κωστίζου μου, σου λέμε και άσε τους άλλους να κάνουν μέντες. Πασχαλίδης Γιάννης, αγόρι μου. Κερδίζεις τραπέζι στη Λαδόκολα. Έρχεσαι από εδώ. Παραλαμβάνεις το χαρτάκι σου και πηγαίνεις. Μην ξεχνάτε. Ταυτότητα υγεία ζωής 2310-655-655 με μόνο 65 ευρώ το χρόνο. Τρομερές αβάντες, κούτρα, πάρα πολλά πράγματα τζάμπα για εσάς, για την οικογένειά σας. Στη Euromedica, στον όμιλο Euromedica που είναι κορυφαίος και πρωτοπόρος. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, νούμερο 1, 35 χρόνια στην Τέντα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, οι εξαιρετικές γεύσεις δεν πάτε πουθενά αλλού. Εδώ και 16 χρόνια, 705-750 λιβεριά με Diego Pancetta σε μεγάλα κέφια. Και βέβαια ζαχαροπλαστεία. Άρτος Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολού και Δημητρίου 2.37 και 163. Φοβερό παγωτό και κούκκις και λίλα πάουσα και τυραμισού και νάνα μέλια. Και φράουλα και βανίλια, σοκολάτα και τα πάντα όλα. Και ψωμάρες. Καταπληκτικά πράγματα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχονται τα παιδιά. Bye bye, ζούμου σου λέμε, καλό σου κου. Προσοχή στους δρόμους. Bye.